Καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε. Πάω 24 ραδιοφωνικό. Από τώρα μέχρι και τις 2. Μια στιγμή να οργανωθώ λίγο κι εγώ. Γιατί σε εμποδίζει τη θέαση. Συμπαράσταση. Βάλε και εσύ ένα ζευγάρι γυαλιά. Συμπαράσταση στο Σταύρο Κόλκα. Εμένα μου βρήκανε πίεση στα μάτια. Αυτό είναι χειρότερο, φίλε. Είναι επειδή για να γεμίσει αυτό το κεφάλι είναι δύσκολο. Αυτό είναι χειρότερο, πρόσεξε το. Αντιμετωπίζεται, λέει. Αρκεί να ξαναπάω στο γιατρό μου. Έχεις εσύ γιατί Όχι, πίεση. Άμα η οποία παλιά εξελίσσονταν σε γλαύκωμα, μου είπε. Ναι. Αλλά τώρα αντιμετωπίζεται. Στα 70 θα ανταμώνουμε σε. Εσύ ζήλεψες. Έχω ρε γυαλιά εγώ. Εδώ και χρόνια. Τι γίνεται. Ακούς. Στα 70 για φωτογραφία μπορούμε να βγάλουμε. Θα καθόμαστε στα 70 σε κάνα τέτοιο καφενείο και θα λέμε για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα και αυτά. Τα ίδια θα ζούμε. Και θα λέει ο Τσόρμπα, έχω λίγη πίεση εδώ στο μάτι και ένα γλαύκωμα. Έκανα και ένα καταράχτη. Υπάρχει ένα χωριό στη Χαλκιδική που έχουν όλοι γλαύκωμα. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί το γλαύκωμα συνήθως είναι γονιδιακό. Ναι. Γιατί μεταξύ του. Ναι. Ελένη, δεν θέλω να γελάς. Θέλω να αναδειχθεί η διαφορά των παρουσιαστών. Βλέπεις τι γίνεται. Ελένη, είμαι ωραίος. Μην γελάς. Πες του την αλήθεια. Είναι κρίσιμη η μέρα σήμερα. Είναι κρίσιμη η μέρα. Θέλουμε μια συμπαράσταση στο. Στον εργασιακό μεσαίωνα θα ζήσεις, άμα ξαναγίνεις. Συνάδελφο. Έλα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να φαίνεται ποιο βλέπει και ποιο δεν βλέπει, έτσι. Ποιο χρησιμοποιεί μέσα. Εγώ τον Πλιάκο. Ζήλεψε τον Πλιάκο και έγινε. Κακή εκτυπώ του. Κακή έκδοση. Είναι ο Πάνος Χατζηφωτίου. Ναι, είναι εντελώς Χατζηφωτίου. Είναι άλλη φάση. Καμία σχέση. Εγώ είναι μια. Τετράγωνο για λίγο. Πιάνω τετράγωνο. Σαν το δικό σου. Είναι μια νέα εποχή για τα μίντια της πόλης. Ό,τι ξέρατε να το ξεχάσετε. Αυτά που έγιναν στη Νέα Σμύρνη που με τελευταία φορά τα ακούσατε. Ό,τι σας περιέγραψε να το ξεχάσετε. Από εδώ και στο εξής. Αυτό που συμβαίνει θα σας λέει. Κοίτα. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς στο κοινό, τώρα μπορείς να αποκαλύψεις. Ένα 50-50 τους έπαιζε. Είχες τα ποσοστά του ΠΑΟΚ στις βολές. Τον Ανσαριφά δεν τον είδα, υπέθεσα ότι είναι εκεί. Ναι ρε, από θέση. Από τη θέση του γηπέδου που κινήθηκε. Λέει ποιος δεν ο Σιώπης. Πες το εκεί και εντάξει. Όχι και το Σιώπη το σε ρόλο center for ποιος να είναι. Ο Σιώπης βοηθάει ρε φίλε, είναι από τα παιδιά που σέβονται. Είναι ένα σουλούπι το βοηθάει. Και Μούση Χάρντεν. Δεν γίνεται να σου να τον μπερδέψει εύκολα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι επειδή σε άκουγα στις μεταδόσεις, βλέποντας και εγώ το γήπεδο και άκουγα εσένα, ο μόνος που σε έχει ξεπεράσει είναι ο Μαυρομάτης, ο οποίος κάποια στιγμή έβαλε. Άκου λίγο. Ο Μαυρομάτης έβαλε γκολ ο Λιζαντέμπε και είπε γκολ ο Φορίκουε. Αλλά εκεί το συγχωρείς γιατί είναι εν τη ρήμη του λόγου. Άλλαξε και ομάδα. Ο Μελισσίδης έχει κάνει το θεϊκό στο Λίμπερετς όπου τρέχει ο Ροντρίγκες και λέει Κλάου στην αντεπίθεση. Αυτό όμως ρε φίλε τον δικαιολογείς. Γιατί ο άλλος έχει μαυρίσει κιόλας. Λίγο από το ψάρεμα, λίγο από το κυνήγι, λίγο από το. Εγώ από τα άλογα. Να σας πω τη μέρα που αποφάσισα ότι πρέπει να πάω στην οφθαλμία του είναι που βγαίνει από τα αριστερά ο Ροντρίγκες και λέω Μιστακίδης. Έπαιζε ο Μιστακίδης. Γιατί και δεν Αλτσχάιμερ, δεν είναι το μάτι το πρόβλημα. Πώς κατάλαβες το λάθος. Το λάθος πώς το κατάλαβες. Στη φάση μετά. Στις κινήσεις. Α, μετά τον αναγνώρισες. Ναι. Δεν σκόνταψε και κατάλαβε ήταν ο Μιστακίδης. Όχι. Εντάξει. Να μην υπερβάλλουμε. Έβλεπα. Απλά λίγο τις λεπτομέρειες. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, εννοείται. Μα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή, αν βελτιωθείς και τώρα, σε αυτό. Πόσο καλύτερες περιγραφές να κάνεις. Είναι μετά. Και το άλλο, ρε φίλε. Ότι είσαι ένα level πάνω στην ανάλυση αγώνων και στο τι βλέπεις και πώς αντιλαμβάνεσαι το ποδόσφαιρο. Ναι, για τον Κλάου να κάνεις κανένα αφιέρωμα όμως. Τι είναι. Την ανάλυση που κάνεις στο ΠΑΟΚ 4, γιατί υπάρχει η ανυπομονησία για τον Κλάους, τι θα αναλύσεις. Έχεις αναλύσει όλους τους άλλους. Γράφει εδώ ο φίλος ότι κάνετε βιντεάκια τους καλύτερους παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά βιντεάκι με τα κοντρόλ του Κλάους και τα σουτ εκτός περιοχής, πότε θα βγάλετε. Να έχεις υπομονή, ρε. Εγώ του είπα ψάχνουμε την μπάλα, για να το κάνουμε λίγο πιο μονταρισμένο, γιατί χάθηκε η μπάλα μετά το κοντρόλ. Δεν έφαγε το χιούμορ αυτό. Του είπα ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει, ούτε από αυτό έφαγε. Περιμένει. Γιατί δεν του λες χώρο ταξικά, ότι πρώτα ξεκινάς από τους χαφ, μετά πας στους πλάγιους, μετά πας στους φορ. Θα σου απαντήσει ότι όταν μιλάμε για την υπόθεση γκολ, πρώτα ξεκινάς από τους φορ και μετά πας στους χαφ και μετά πας. Υπάρχει ομάδα που ο φορ παίρνει την μπάλα, περνάει 12 και βάζει γκολ. Μα σου λέει ότι η υπόθεση γκολ είναι υποχρέωση του επιθετικού. Κάτσε ρε. Πώς θα ξεκινήσει έτσι. Το ακριβώς αντίθετο είναι το πνεύμα αυτής της ανάλυσης.
Όταν υπάρχει μια διαπίστωση σοβαρή και αρχίζουν να ερευνώνται στοιχεία και η διαπίστωση σοβαρή είναι ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στον γκολ δεν προέρχεται από τα φόρα αλλά από τη λειτουργία συνολικά της ομάδας, από τον τερματοφύλακα πρέπει να ξεκινήσεις. Που ο τερματοφύλακας μας τουλάχιστον έχει δώσει και μια assist. Έμεση. Το βολέ που έδωσε και βγήκε τέτα τέτο άλλος και κέρδισε το πέναλτι μέσα στο Λίμπερετς. Από τον τερματοφύλακα πρέπει να ξεκινήσεις. Του ΠΑΟΚ δεν εστιάζει στα φόρα. Να σου πω, ποιος αυτή τη στιγμή σοβαρός φίλαθλος μπορεί να σου πει γιατί δεν ξεκινάς από τα φόρ. Κάτσε δες τι σου αναλύω και αν το δεχτείς έχει καλός, αν δεν το δεχτείς, εντάξει, με γεια σου με χαρά σου, ποδοσφαιρικό είναι το πρόβλημα. Μα τα φόρ είναι άστοχα. Δεν είναι άστοχα κυρίως. Τα φόρ. Άστοχα γι' αυτό είναι. Κάνουμε ρε φίλε την κουβέντα αυτή από τα χαφ, ξεκινάμε από τα χαφ. Τι έχουν κάνει τα χαφ, τι έχουν κάνει πλάγι, ποιος είναι λειτουργικός, ποιος δεν είναι λειτουργικός. Τι κάνουν οι φόρμα. Πώ τροφοδοτούνται οι φόρμα. Βγάζει τι φάσει. Ένα μόνο. Σε παιχνίδι στο ίδιο επίπεδο και καλύτερη ο αντίπαλο τι έχει βγάλει. Σε μέσο όρο, τι να κάνουμε, αυτού παίζει τώρα. Ένα μέσο όρο. Εγώ ξέρω. Ακούω τώρα γιατί την ψωνίζω, τώρα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου για να πει. Εντάξει, πάντα αυτό κάνει. Έτσι πρέπει. Δεν είναι έτσι. Εσεί επαγγελματίε πρέπει να ξέρει γιατί το κάνουμε αυτό. Έχει απλά την ψυχοσύνθεση του μέσου βλάκα Κροατή που ψάχνετε. Ναι, αυτό ακριβώ. Γιατί αυτό τον χαλάει. Ο μέσο βλάκα μπορεί να τον χαλάσει. Δεν έχει. Ναι. Ρε φίλε, δεν έχεις ακόμα τη σκληροπετσιά. Είσαι ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Να μην στεναχωριέσαι όταν ο μέσος βλάκας σου επιτίθεται. FM γράφεται και ενώ ακόμα στεναχωριέσαι. Στο 5526 να με υπερασπιστείτε. Τι δεν υπερασπιστούν, για ποιο πράγμα. Στον κόσμο λέω. Γιατί τα βγάζεις τη γέλια. Γιατί έξω τα βλέπω. Δεν ακούς κιόλας. Ναι, το θέμα ποιο είναι, ότι... Όχι, να βγάλεις και το θέμα να... Κλάους, το θέμα Περέιρα μαζί. Μαζί Περέιρα, Κλάους και Κουλούρη ετοιμάζουμε. Είναι ο Τζάλμα, με το Μιστακίδη μαζί θα τον βάλουμε σε κάποιες άλλες φάσεις. Και μετά είναι Περέιρα, Κουλούρη σε ένα θέμα και Κλάους τελευταίο. Το θέμα Κλάους έρχεται τελευταίο για να φύγει κιόλας. Και είναι και πιο εμπορικό, τι λες. Να έρθει ακριβώς το timing το σωστό. Πάντα το πιο εμπορικό. Είναι χωροταξικό. Παύλα εμπορικό. Τι έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής από τα αφιερώματα, αναλύσεις. Εσύ τι κατάλαβες. Θα μας τα πει ο πρωταγωνιστής του αφιερώματος. Εγώ. Τι έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι τα χαφ δεν λειτουργικά. Δεν έχουν σύνθεση χαρακτηριστικών. Ναι, νομίζω. Ότι τα νούμερα που προσφέρουν είναι μηδενικά. Ότι ο Μπίσεσβαρ που έχει τα στοιχεία δεν έχει τα αθλητικά προσόντα να υποστηρίξει σε παιχνίδια υψηλού επίπεδου την ομάδα. Όλα αυτά που λέμε αποδεικνύονται από τα βίντεο. Και θα φτάσουμε και στα φόρ, να δούμε και εκεί τι γίνεται. Στα φόρ ετοιμάζουμε και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Πώς έφτανε η μπάλα στην περιοχή στα προηγούμενα χρόνια και πώς φτάνει τώρα. Ναι. Για να γίνει και σύγκριση, γιατί είναι τα φόρ. Σύγκριση. Γιατί το συγκεκριμένο φόρ που είναι ένα, δικό μας. Ναι. Μην τσιμπάς με τους άλλους που έχουν φαγωθεί τώρα να τον πεθάνουνε. Ωραία. Ξέρεις τώρα που δείχνω. Ναι. Από εκεί. Ναι, ωραία. Ναι. Ναι. Εντάξει. Πώς έφτανε η μπάλα στα φόρ τα προηγούμενα χρόνια. Με Λίνο Ράτς π.χ. Και πώς φτάνει τώρα. Με τον Λέοβατς και τον Μάτος. Ναι. Μια χαρά είναι. Ας δούμε. Γιατί... καλά, εντάξει, ας δούμε πώς φτάνει η μπάλα. Δεν συμφωνώ. Δεν είναι το ίδιο, φίλε. Εσύ... μια χαρά φτάνει η μπάλα. Άντε καλά. Εντάξει, αγόρι μου, μια χαρά φτάνει. Από τα πλάγια φτάνει μια χαρά. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι να τον άξονα δεν φτάνει. Από τον άξονα δεν φτάνει. Αυτό το δείξαμε. Εντάξει. Ωραία. Αυτό. Αφαιρεί ευθύνες από τα φόρ. Όχι βέβαια. Yeah. Μα κάτσε λίγο. Μιλάμε για ομάδα, ρε Μίτσο. Mm. Δεν πάμε να αγιοποιήσουμε κανέναν. Η ομάδα δεν τραβάει. Διαφωνώ. Όπως το θέτεις, διαφωνώ. Η ομάδα τραβάει. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εμένα το κριτήριό μου είναι συγκεκριμένο. Και έχει να κάνει όταν αντιμετωπίζει ομάδες του ίδιου μεγέθους. Με τον Ολυμπιακό. Που είναι μια χαρά, ναι. Μια χαρά ήταν η ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται μια κακή τακτικά ομάδα. Εντάξει, δεν είναι και μικρός αντίπαλος. Ο Κάραμπαχ που είναι χειρότερη ομάδα θεωρητικά από τον Ολυμπιακό. Ω, δεν είναι χειρότερη. Αλλά θεωρητικά, λέω, χειρότερη. Μου, ναι, που τακτικά ήταν πολύ ανώτερη από σένα, σε ξεφτύλισε. Δεν έκανες τίποτα, δύο παιχνίδια. Εντάξει, με ξεφτύλισε σιγά, μωρέ. Ναι, ρε, σε ξεφτύλισε. Στο δεύτερο της τούμπας, τι έκανε η Κάραμπαχ. Μα αυτό ήθελε να κάνεις, γι' αυτό λέμε σε ξεφτύλισε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Μην το μεγαλοποιείτε με ξεφτύλισε η Κάραμπαχ. Σε ακύρωσε και σε ξεσκέπασε τις αδυναμίες σου. Α, έχω και απειλές. Θα εκτεθείς, γράφει ένας εδώ. Πάντως. Τι λες. Λοιπόν, που θα εκτεθώ. Να πω κάτι άλλο. Είναι εσείς θα εδώ και καιρό, λόγω και της έλλειψης αγωνιστικής δράσης, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Το να, να εστιάζει η συζήτηση. Ναι, θα διαβάσω εγώ, τι λέει. Σε θέματα. Ναι, αυτός είναι. Ακούς. Ναι. Το να εστιάζει η συζήτηση σε θέματα
τακτική, σε θέματα λειτουργία, σε θέματα χαρακτηριστικών παιχτών, για μένα είναι υγιές. Δηλαδή, θα μπορούσαμε και εμείς να ακυρώνουμε τον Κλάους, τον Τζαβέλα, τον Γλύκο, να μακαρίζουμε το Μακ που έφυγε και δεν αντικαταστάθηκε. Όλοι όσοι έφυγαν είναι οι καλύτεροι, όσοι δεν ήρθαν είναι οι καλύτεροι και αυτοί που είναι εδώ είναι οι άχρηστοι. Όχι, θα μιλήσουμε με στοιχεία. Και ξεκινήσαμε μία δουλειά που για μένα, για ένα μονοθεματικό site, είναι υπεράνω κάθε προσδοκίας του αναγνώστη του. Δεν έχει ξαναγίνει πρώτα απ' όλα ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, τώρα, αν κάποιοι που το βλέπουν αυτό εστιάζουν στο ότι ακόμα δεν μιλήσαμε για τα φορ, εντάξει ρε φίλε, μακάρι το πρόβλημα όλης αυτής της προσπάθειας να είναι ότι αργήσαμε ακόμα να πούμε για τα φορ. Και όλα τα άλλα να τα βρίσκεται, πώς το πω, επαγγελματικά και πραγματικά. Όχι δηλαδή ψέματα. Γιατί θα φτάσουμε και σε εκείνο το σημείο που θα πούμε για όλα τα ψέματα που κατά καιρούς έχουν υποθεί για παίχτες του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο και βλέπεις μόνο και κρίνεις για το αν πήγε η μπάλα μέσα ή δεν πήγε, αυτές τις πλάνες μπορεί να πιστέψεις. Και επειδή υπάρχουν και πολλοί που κελαϊδάνε και που χωρίς επιχειρήματα μιλάνε για ποδοσφαιρικές προσωπικότητες, ορίστε τα βίντεο, θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς για πάντα και του χρόνου να τα δεις και του παραχρόνου θα υπάρχουν τα βίντεο αυτά και θα μπορούμε να κρίνουμε αν τότε λέγαμε αλήθεια ή δεν είχαμε προσεγγίσει σωστά την περίπτωση ΠΑΟΚ. Έπρεπε, Σταύρο, να αφήσει να μεγαλώσει το πρόβλημά σου περισσότερο για να ήσουν πρωτοπόρος κάνοντας μετάδοση με βοήθεια σκύλου και μπαστονιού, λέει ο φίλος. Όταν παίρνει την μπάλα ο Ροντρίγκες να γαυγίζει μια φορά, ο σκύλος. Μην τον κοροϊδεύετε, ρε. Μην τον κοροϊδεύετε. Δεν είναι σωστό αυτό το μπούλινγκ τώρα. Γελάμε τώρα εμείς, αλλά δεν είναι σωστό. Μην τον κοροϊδεύετε. Είναι συμπαράσταση, θέλει. Εντάξει. Κοιτάξτε, παιδιά, όταν τα έβαλα πρώτη φορά, ήμουν σαν μαστούρης. Έβλεπα τις διάστατα και τέτοια και ξέρω εγώ και. Το ανέκδοτο με τους τρεις φίλους που έχουν προβλήματα όρασης, ακοής κλπ. Το ξέρετε που και διαμαρτύρονται. Δεν είναι σωστό είναι, αυτό που κάνεις. Είναι 70 χρονών. Λοιπόν, και κάτω στο καπί. Και γκρινιάζουν, γιατί εντάξει, αυτή την ηλικία όλοι είναι σαν τους γέρους του Muppet Show. Λέει ο πρώτος, ρε παιδιά, λέει, έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν βλέπω τίποτα. Ρε. Προχωράω στον δρόμο και δεν βλέπω τίποτα. Θα με πατήσει κανένα αυτοκίνητο και θα τον στείλω τον άνθρωπο στη φυλακή. Λοιπόν, θα στείλω άνθρωπο στη φυλακή. Άσε, λέει, εσύ δεν έχεις προβλήματα. Τίποτα δεν είναι αυτό. Εντάξει, δεν βλέπεις, θα βάλεις τη γυναίκα σου λίγο να σε καθοδηγεί στον δρόμο. Εγώ, λέει, δεν ακούω. Εγώ, ρε, δεν ακούω. Που καθόμασταν στην παρέα και ό,τι ψουψουψού λέγανε οι γκόμενες δίπλα. Το καταλάβαινα και σας το έλεγα. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Μου μιλάει η γυναίκα μου πάνω από το κεφάλι, με φωνάζει και δεν μπορώ να ακούσω στο δευτερόλεπτο. Λέει, δεν είναι προβλήματα αυτά. Εγώ δεν σε πω πρόβλημα. Ξυπνάω το πρωί. Πάω στο μανάβι, παίρνω τα φρούτα. Πάω στο χασάπι, παίρνω κρέας. Γυρίζω στο σπίτι. Με το που μπαίνω στο σπίτι με τα ψώνια, η Σβετλάνα που έχω και με βοηθάει στις δουλειές. Έρχεται τώρα το δικό σου, δική σου περίπτωση. Η Σβετλάνα που έχω και με βοηθάει στις δουλειές και την ώρα στρώνει το κρεβάτι μου. Όπως τη βλέπω, λέει, σκυμμένη, τι να κάνω κι εγώ από πίσω, πάω, τη χαϊδεύω. Γυρίζει η Σβετλάνα, μου λέει, μα κύριο Γιώργο, το πρωί την κάναμε σεξ. Του κοιτάνε οι άλλοι. Και πού το πρόβλημά σου, ρε μεγάλε. Ξεχνάω. Ξεχνάω. Εχ, τι τραβάμε. Κοίτα αυτό, τι αρέσει αυτό. Για το Σοβάρνο. Άλλαξε γελιά τώρα. Κάνουμε και περιγραφή. Άλλαξε, έβαλα αυτά που είναι για κοντά τώρα. Μηνύματα τα σοβαρά για το θέμα που αναφέραμε με τα βίντεο του ΠΑΟΚ 24 που θα φτάσουν και στους επιθετικούς, θα φτάσουν και στο πρόσωπο των ημερών και της χρονιάς, στον Στέφανο Αθανασιάδη. Αν δούμε από την αρχή της χρονιάς τις απίστευτες χαμένες ευκαιρίες, θα διαπιστώσουμε ότι αυτές αλλοιώνουν και την εικόνα και τα θετικά όλης της ομάδας. Συμφωνώ. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν το ποσοστό ευστοχίας του ΠΑΟΚ από ξέρω, 20% που είναι τώρα ήταν 40%. Ναι, με τον Πανετολικό, τον Ηρακλή και. Όχι, και με τον Ολυμπιακό, και με τη Ξάνθη, και με τη Βέρεια. Με τη Βέρεια στο και με το Πανιόνιο. Ένα βαθμό. Όχι, αν ήταν λίγο καλύτερο το ποσοστό, θα ήταν διαφορετική η κατάσταση και όλο το κλίμα γενικότερα. Θα συμφωνήσω. Γιατί και αν ήταν λίγο καλύτερο το ποσοστό του Κλάους, θυμάμαι μια κεφαλιά τράνταξη στο δοκάρι. Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο γύρισμα στην κίνηση. Η μπάλα έφυγε με τον Άγιαξ. Μπορεί να ήταν αλλιώς η κατάσταση. Βέβαια. Δεν το συζητάω. Στιγμές χαλάνε τη συνολική λειτουργία. Θα εκτεθείς, γράφει ένας εδώ,
ότι η μπάλα φτάνει στην περιοχή όπως έφτανε με Ράτς και Λίνο. Εγώ λέω ότι μια χαρά φτάνει η μπάλα στην περιοχή, από τα πλάγια. Καμία σχέση. Είναι άλλη η ποιότητα του Λίνο και του Ράτς και άλλη του λέω, βατρεφίλε. Τι θα κάνουμε τώρα. Με το ζόρι. Ναι. Έχω και τα βίντεο, τα έχω μαζέψει όλα. Έχει γίνει δουλειά. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε τώρα. FM γράφεται και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 54526, να πάμε στους χορηγούς μας για να ξεκινήσουμε. Και ποδόσφαιρο έχουμε και μπάσκετ, ναι, έχουμε και βόλεϊ, έχουμε και handball έχουμε κυρίως. Handball. Όπου αύριο στις 6. Με live streaming από το ΠΑΟΚ 24, έτσι. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το ΠΑΟΚ 24, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Φίλιππο Βερία στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Δηλαδή για να ανακεφαλαιώνουμε και λίγο, γιατί έχει αλλάξει το ΠΑΟΚ 24 τους τελευταίους μήνες, έτσι. Εκτός το ότι ενισχυθήκαμε δημοσιογραφικά και κυριολεκτικά είμαστε παντού. Και έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως θα θέλαμε να είμαστε, δεν λέμε κάποιος μας ενημέρωσε ότι κέρδισε το handball τόσο. Κάποιος... Είναι καλό για όποιο καλό παιδί βλέπουμε, επαγγελματία, σοβαρό, σε κάποια άλλα ραδιόφωνα τέλος πάντων κτλ. Το παίρνουμε. Άνα, μπράβο. Ό,τι κινείται, εκτελείται. Ναι. Αυτό είναι το κομμάτι το καθαρά δημοσιογραφικό. Από εκεί και πέρα και σε τεχνικά θέματα. Ένα για το οποίο καμαρώνουμε είναι αυτή η δυνατότητα να αναλύσουμε πράγματα και να σας τα παρουσιάσουμε με βίντεο και με κείμενα. Και με γραφήματα κλπ. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον το live streaming μπαίνει στη ζωή μας και πολλά παιχνίδια τμήματων του ΠΑΟΚ που δεν έχουν συνολική τηλεοπτική διαχείριση μπορούμε και σας τα παρουσιάζουμε με κόστος φυσικά, έτσι, το οποίο την παραγωγή την αναλαμβάνουμε και την πληρώνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο επίπεδο σε site πρέπει να βρίσκεται παντού όπου παίζει ο ΠΑΟΚ. Και να στηρίξουμε και αυτά τα παιδιά, ειδικά στα άλλα τμήματα, τα όχι τόσο εμπορικά, που δίνουν την ψυχή τους και φοράνε την ασπρόμαυρη φανέλα. Είναι χορηγούς των συγκεκριμένων τμήματων, οι οποίοι τέλος πάντων βάζουν μια πινακίδα καλή την πίστη. Άναμπρα. Αλλά μέσα από την τηλεοπτική κάλυψη. Τους βλέπει πολύ περισσότερος κόσμος. Πολύ περισσότερος κόσμος, εννοείται. Πάμε στους χορηγούς με αναδομό. Την τεχνική εταιρεία που ειδικεύεται στις ανακαινήσεις. Αγία Σοφία 18. Τηλεφωνήστε 2311-241-508 για να μάθετε για τα πακέτα προσφορών για ανακαινήσεις ολόκληρου του σπιτιού, του μπάνιου, του παιδικού, της κουζίνας, για οτιδήποτε θέλετε. Μπείτε και στο αναδομό pavlanakenisi.gr για πιο πολλές ιδέες. Ο πειρατής, σήμερα Παρασκευή θα πρέπει να ετοιμαστείτε όλοι οι αγώνες που υπάρχουν σε Nova και ΟΤΕ. 7 οθόνες συνολικά μπορείτε να τους δείτε στο μεγαλύτερο Beer and Rock Bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Διογένους 17, ο πειρατής με 130 ετικέτες μπίρας και 11 κάνουλες για να πιείτε και να σκάσετε σε εκπληκτικές τιμές. Και όταν θα πάτε σε κάποιο κατάστημα ειδών υγιεινής να διαλέξετε αξεσουάρ, η φίρμα Regina θα είναι για σας στη συνείδησή σας, έτσι, εγγύηση ποιότητας. Είδη υγιεινής, μπαταρίες, αξεσουάρ, μπάνιου και υδραυλικά είδη, τα πάντα σε πολύ επιλεγμένα καταστήματα με τη φίρμα της Regina. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά. 2-3 πράγματα τα οποία πρέπει να τονίσουμε γενικά για όλη την κατάσταση αλλά και ειδικότερα για τον ΠΑΟΚ. Και σιγά σιγά θα επεκταθούμε και στα άλλα αθλήματα όπου υπάρχει δράση και πολύ δύσκολα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Και πάμε να τα δούμε όλα με τη σειρά, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, όπου έχουμε διάφορα μηνύματα βεβαίως που πρέπει να αναφέρουμε. Στο ποδόσφαιρο που θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να δώσει φιλικό παιχνίδι, υπάρχει μια τέτοια διάθεση από την ομάδα, πριν αποφασίσει ή ότι θα παίξει φιλικό για να έχουν ένα αριθμό αγώνων οι παίκτες, ή ότι δεν θα παίξει, μην τυχόν και προκύψουν προβλήματα, τραυματισμοί εν ώψη της Φιωρεντίνα. Μάλλον το πρώτο σενάριο θα ισχύσει, έτσι λένε. Περιμένουμε για την απόφαση. Όχι ότι θα το δούμε το φιλικό, έτσι όπως και το προηγούμενο με τον Αγροτικό Αστέρα, όπου για όσους φίλους αναρωτιούνται, νομίζω το πάμε και χθες, ο ΠΑΟΚ σκόραρε. Δηλαδή, μην λέτε ότι δεν σκόραρε με τον Αστέρα. Σκόραρε. Έβαλε γκολ. Και παραπάνω από ένα γκολ. Ναι. Αλλά... Και μην ρωτάτε ποιοι, οι γνωστοί. Υπάρχει περίπτωση να δούμε λίγο τι γίνεται με το καλεντάρι τώρα, πώς θα πάει. Πώς θα πάνε οι αγώνες, τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άμα γίνουν εμβόλυμοι αγωνιστικοί, δεν θα παίξει και θα εκκρεμούν παιχνίδια. Πώς θα γίνει τώρα, ποιο καλεντάρι.
των αγώνων, των αγωνιστικών. Αφού τα δύο μάτς τα άλλα είχαν προγραμματιστεί για Ιανουάριο και αυτό τώρα από το τρίτο θα μπει κάποια στιγμή. Θα μείνει σε κρεμότητα και θα μπει κάποια στιγμή. Ναι, αργότερα. Ναι. Λοιπόν, εντός ομάδας του ΠΑΟΚ, μια χαρά είναι. Όλοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, διαθέσιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Επόμενο παιχνίδι είπαμε την άλλη Πέμπτη το βράδυ, κόντρα στη Φιωρεντίνα στην Ιταλία. Για το μεγάλο θέμα του ποδοσφαίρου, που έχει να κάνει βεβαίως με την ΕΠΟ, τη νέα κατάσταση, τη νέα ΚΕΔ κτλ. Κτλ. Γιατί γράψαμε και κάποια πράγματα χθες και πρέπει να τα εξηγήσουμε για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι, γιατί όλα είναι οριακά. Γιατί φαίνεται ότι θα είμαστε και υπερασπιστές του κάθε τριτσόνι και του κάθε ξέρω κουκουλάκι. Το χέρι μας στη φωτιά δεν το βάζουμε για κανέναν φυσικά. Αλλά είναι να απορεί κανείς για τις επιθέσεις που δέχεται ο Κουτσοκούμνης. Δηλαδή, είναι το ποδόσφαιρό μας σε μια τόσο οριακή κατάσταση. Το έχουν διαλύσει, το έχουν βρωμήσει από παντού, αποδεδειγμένα, επί τόσα χρόνια. Και τώρα δεν είναι λίγο παράξενο έως άδικο να επιτίθεσαι σε κάποιον που ήρθε τώρα και προσπαθεί να δώσει λύσεις μέσα σε 2-3 εβδομάδες? Γιατί αυτό συμβαίνει. Μπορεί και αυτός να δίνει δικαιώματα ο Κουτσοκούμνης, γιατί κάποια σχόλιά του είναι λίγο ασόβαρα. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχει πάρει θέση για τον Γιαννίκο ακόμα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει γεγονός, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί κάτι. Αλλά κάνει μια προσπάθεια, το θέτω έτσι λίγο γενικά, και στην προσπάθειά του αυτή η πρώτη του κίνηση είναι να αναθέσει τη διαιτησία στον πιο καθαρό άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου, στον χώρο, στον Μπίκα δηλαδή. Αυτό δεν έκανε ο Κουτσοκούμνης κυρίως. Πέρα από το ότι έστειλε από εκεί που ήρθαν κάποιους που πήγαν να μπουν στην ΕΠΟ κτλ. Κτλ. Και έβαλε ανθρώπους όπως ο Βρίζας μέσα σε αυτή. Να το λέμε και αυτό, με ό,τι σημαίνει. Έτσι, με ό,τι σημαίνει. Πέρα από αυτό, δεν πρέπει να το αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι για τη διαιτησία, που είναι το πιο μεγάλο θέμα, η πρώτη του κίνηση ήταν ο Μπίκας. Δηλαδή, επίθεση και γι' αυτό. Όχι, υπάρχουν και οι άλλοι της Επιτροπής, που δεν είναι συστημικοί. Ποιοι άλλοι? Ο Δρόσος αυτοί εδώ που μπήκαν, τέλος πάντων, ο Δέδες που είναι ΑΕΚ. Δεν είναι γνωστοί. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι γνωστοί. Είναι περιβάλλον κοντονή, ρε φίλε. Εντάξει. Ξέρουμε από πού προέρχονται. Ναι. Γιατί δεν ξεκινάμε από εκεί, για τις προθέσεις του Κουτσοκούμνη? Αυτό απορώ. Ποιος το επιτίθεται του Κουτσοκούμνη? Και δεν αναφέρομαι στα κυπριακά, όπου δεν ξέρω και τι έχει γίνει και μπορεί πράγματι να έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί και εκεί το ποδόσφαιρο είναι πολύ βρώμικο. Εδώ πάντως ξέρουμε ότι η πρώτη του κίνηση είχε να κάνει με τον Μπίκα. Δεν του βγήκε γιατί τα λαμόγια και πάλι οι εγκληματίες τα καταφέρανε. Δεν του βγήκε. Πάει παρακάτω. Ήταν δηλαδή παράλογο ότι αποφασίστηκε η διακοπή του πρωταθλήματος? Τι έπρεπε να κάνει? Πέρα από το ότι έχει να αντιμετωπίσει και βόμβες και εκείνος στις επιχειρήσεις του κτλ. Κτλ. Το οποίο και αυτό ξεχνιέται. Για τη διαιτησία συνεχίζουμε. Δεν του βγαίνει ο Μπίκας. Πάμε παρακάτω, που πρέπει να πείσει κάποιον να αναλάβει. Πρέπει να πείσει. Πού να πάει? Α, πες εσύ, πού να πάει? Σε ποιον? Στον Κασναφέρι? Κοίτα, ο Κάκος ήταν μια περίπτωση ενδιαφέρουσα, σου είπα και τους άλλους. Προφανώς έχουν γίνει επαφές. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα υπό τον Τριτσόνι ήταν πιθανός ο Κάκος. Δεν τον έπεισαν μάλλον. Δεν τον έπεισαν. Ο Τριτσόνης τώρα. Ο Τριτσόνης. Δύο καριέρες. Ναι, καταρχάς, αλάνθαστος διαιτητής δεν υπάρχει. Έτσι, όλοι έχουν κάνει εγκλήματα. Όλοι. Εντάξει, απλώς μερικοί, κάποιοι έχουν κάνει εγκλήματα μόνο υπέρ συγκεκριμένων και κάποιοι έχουν κάνει εγκλήματα κατά όλων, όπως ο Κάκος. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Τριτσόνης ήταν συστημικός μέχρι το τελικό του Ολυμπιακού Αστέρας Τρίπολης. Δεν συμφωνώ. Για ποιο σύστημα μιλάς? Του 10 ή αυτό που ακολούθησε? Ξεκίνησε στο σύστημα του 10, όπου με τον πατέρα ήταν. Εκεί υπάρχουν πολλά στοιχεία. Εκεί αναδείχθηκε, εκεί προωθήθηκε, εκεί. Έγινε διεθνής. Πολλά και διάφορα, ναι. Αλλά εκείνο είναι ένα σύστημα πράσινο. Έτσι.
στο πιο μεγάλο σύστημα, αυτό το οποίο έβαλε κάτι την ομπρέλα του χιλιάδες ανθρώπους. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ ο Τριτσόνης. Και τέλος πάντων, από κάποιο σημείο και μετά και τον κυνήγησαν και δεν έπαιζε μάτς, τον Ολυμπιακό δεν έπαιζε ποτέ και φυσικά τον φάγανε. Είναι και αυτό γεγονός. Δεν είναι πολλοί αυτοί που φαγώθηκαν. Σε αυτό το χώρο οι διαιτητές έχουν δύο επιλογές για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Ξεκινάς με μία επιλογή και η άλλη σου προκύπτει στη διάρκεια. Η μία επιλογή που έχεις είναι συστημικός. Δεν έχεις άλλη τύχη. Δηλαδή παιδιά σοβαρά όπως ο Στυλιάρας, όπως ο Λιαχούδης, ο δικός μας εδώ ο Γιώργος, όπως τέλος πάντων δύο-τρεις ακόμα που μπορούμε να βρούμε. Ωραία, δεν παίξαν το παιχνίδι και εξαφανίστηκαν μετά από δύο σεζόν. Και μία μη σου πω ο Γιώργος μία έπαιξε. Ο Γιώργος Λιαχούδης, μία. Ναι. Ο Στυλιάρας νομίζω παίξε δύο και πήγε και πολύ καλά. Τον φάγανε. Μπορεί να παίξει και τρεις. Τέλος πάντων. Υπάρχει και άλλος ο δρόμος που γίνεσαι με το καλημέρα Γιουσουφάκη και φτάνει ένα σημείο που γίνεσαι διεθνής και εκεί έχεις τη δύναμη να πουλήσεις τρέλα. Να μην ξεφτιλίζεσαι, ας πούμε. Ναι, δηλαδή εκεί λες, τώρα έγινα διεθνής, τι γυρνάω, το γυρνάω το ο Μαρούλι. Ο Παπάς, ο Σπάθας, ο Μάνταλος δεν το γύρισαν ναι, ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί που δεν το κάνουν. Συνέχισαν. Ο Μάνταλος έγινε διεθνής. Είναι τώρα διεθνής. Είναι, ρε. Τώρα είναι. Θυμάσαι, μετά από πολλά χρόνια. Θυμάσαι ότι μετά από διαιτησία που δεν του βγήκε γιατί ο Πάκος κέρδισε, υποβιβάστηκε στη Β' Εθνική. Βέβαια. Ναι. Αν είσαι εσύ ο Μάνταλος, τι κάνεις λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Γυρνάς και είσαι 100-0. Ωραία, αυτό κάνανε. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί τύπου Τριτσόνη. Χώρια που κι άλλοι που φοβούνται την υποβάθμιση βλέπουν το παράδειγμα και είναι και αυτοί 100-0. Ναι. Γιατί σου λέει, άμα ο έτοιμος για Ευρώπη Μάνταλος υποβιβάζεται επειδή δεν μπόρεσε να βοηθήσει σε ένα παιχνίδι, όχι επειδή ευνόησε, επειδή δεν μπόρεσε να αδικήσει. Δεν τα κατάφερε, δεν του βγήκε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, και ο Τριτσόνης και ο Κουκουλάκης τα τελευταία πολύ δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια για τους διαιτητές. Αποστασιοποιήθηκαν. Ναι, πρέπει να το πούμε ότι δεν ήταν άντεξαν. Ναι. Άντεξαν. Και χάσαν και μεροκάματα και χάσαν και παιχνίδια και κυνηγήθηκαν και τελικά τους φάγαν κιόλας πέρυσι. Σταμάτησε η καριέρα τους. Ναι. Είναι ένα καλό σημάδι. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Σκεφτείτε τι υπάρχει απέναντι. Το βλέπετε παντού. Το καταλαβαίνετε. Απέναντι υπάρχει ένα τέρας. Και αυτοί οι άνθρωποι, παρότι τις αδυναμίες, τα λάθη, τα εγκλήματα που κάνανε κάποια στιγμή, έχουν και ένα θετικό πρόσημο. Δηλαδή, κάποια στιγμή σε πολύ δύσκολα χρόνια άντεξαν. Πού να πας να βρεις άλλους. Ποιον. Επαναλαμβάνω, τον Γκαζναφέρη. Ποιον. Γι' αυτό λέω ότι οι καλές προθέσεις του Κουτσοκούμη, για μένα τουλάχιστον, συνεχίζουν να υπάρχουν. Τον απειλούσαν. Ξεκίνα το πρωτάθλημα γιατί αυτά το ένα το άλλο, δεν το ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δεν υποκύπτει. Ούτε σε αυτό. Ας περιμένουμε. Ας περιμένουμε και τη συνέχεια. Γιατί ο πόλεμος εναντίον θα συνεχιστεί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή όλοι έχουν ένα παρελθόν, όταν ψάχνεις να βρεις μέσα σε ένα σύστημα 20ετίας στο ποδόσφαιρο κάποιον να αναλάβει και σου καίγονται συνεχώς χαρτιά από τέτοιους εξωγενείς παράγοντες, δεν έχεις και πολλές άλλες επιλογές. Ή θα πρέπει να επιμείνεις σε κάποιον που του έσπασε ο τσαμπουκάς, π.χ. στον Μπίκα που του κάψαν το σπίτι και λογικό είναι ο άνθρωπος να μην έχει διάθεση, αλλά μπορείς ίσως να του εγγυηθείς, να του εξηγήσεις, να προσπαθείς να του αλλάξεις την ψυχολογία. Ή θα πρέπει να εμπιστευτείς ανθρώπους επίπεδου Τριτσόνη που υπάρχει ένα ερωτηματικό λόγω της πορείας τους, λόγω της φθοράς τους να είναι διαιτητές μέσα σε αυτό το 20ετές σύστημα. Τώρα, αν κάποιος νομίζει ότι το παρελθόν μόνο κάποιου που θα είναι αρχιδιαιτητής θα επηρεάσει την απόδοσή του και τη δουλειά του, είτε είναι καλό θα σημαίνει κάτι, είτε είναι κακό θα σημαίνει κάτι, εγώ και αυτά τα κόβερεσέ. Μπορεί να μπει ένας αδέκαστος και να είναι του συστήματος. Μπορεί να μπει ένας που είχε στην αρχή δώσει κάποιο δικαίωμα και μετά το γύρισε και να είναι αξιόπιστος. Η δουλειά του θα κρίνει το αν είναι ή όχι αξιόπιστος. Είδαμε και το Βασάρα. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά για κανέναν. Πραγματικά. Γι' αυτό σου λέω. Για κανέναν. Θα σου έλεγε κανένας πριν από 5 χρόνια να βάλεις το χέρι στη φωτιά για το Βασάρα και να μην το βάζες. Εγώ θα το βάζα. Βλέπω όμως ότι
αλλά δεν θα φτάσουν στο σημείο που φτάνουν οι πιο βρώμικοι του χώρου να κατηγορούν ακόμα και τον Μπίκα. Γιατί και αυτά γίνονται. Προσέξτε καλά τι ακούτε, ποιος τα λέει. Έχουν φτάσει στο σημείο ακόμα και τον Μπίκα, ακόμα και τώρα, στη δύσκολη φάση που περνάει, να του κάνουν επιθέσεις φραστικές. Εδώ αφήνει υπονοούμενα για τον Μπίκα, για τον εμπειρισμό. Αυτό λέω, ναι. Αυτό λέω. Με στην πόλη όλα αυτά. Αυτό λέω. Ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει θέση, όπως βλέπετε. Παρακολουθεί, δεν απαξιώνει, δεν πανηγυρίζει βέβαια και για κανέναν, αλλά κρατάει αποστάσεις. Λοιπόν, και μάλλον άλλο αυτό. Το τρίτο μέλος που θα ανακοινωθεί σήμερα στην ΚΕΔ θα είναι ο Σαραϊδάρης. Κακό είναι αυτό. Ο Σαραϊδάρης, τον επέλεξαν όλες οι ομάδες. Αποδείχθηκε στους ορισμούς τους προηγούμενους ότι, και με έγραφα, εκεί που πήγαν να το λασπώσουν, σε ποιο μάτι ήταν, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Πήγαν να το λασπώσουν ότι ψήφισε και αυτός υπέρ του Αρετόπουλου και αμέσως απάντησε με έγγραφο και απέδειξε ότι ήταν φυσικά κατά αυτής της επιλογής. Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο θέμα του ποδοσφαίρου. Πρωτάθλημα και πάλι από την ερχόμενη εβδομάδα. Δευτέρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Έτσι λέει το πρόγραμμα. Φοβερά πράγματα σήμερα στην εκπομπή. Κάποια κάμερα έπρεπε να υπάρχει για τις αλλαγές γυαλιών και το τι συμβαίνει. Αλλά το ξεπερνάμε, είπαμε, το είμαστε κατά του bullying, κάθε είδους bullying. Ναι, ρε, τώρα δεν θα τον. Ναι, εντάξει, μην το φαίνει σε δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτά μπορεί να του μείνουν αποθυμένα. Αύριο θα μεγαλώσει. Συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο, όπου είπαμε ότι ξεχωρίζει το παιχνίδι handball. Αυτό που θα δείξουμε ζωντανά. Μέσα από το ΠΑΟΚ 24, αύριο το απόγευμα. Μετάδοση, σχόλιο, στατιστικά, τα πάντα θα έχουμε στο ΠΑΟΚ 24. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Φίλιππο Βέρειας. Το μεγάλο παιχνίδι handball. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους παίκτες της ομάδας του ΠΑΟΚ που πρωταγωνιστούν βεβαίως. Ο Άκης ο Κυπρέος είναι στη γραμμή. Άκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στον κόσμο που μας ακούει. Πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Όλα καλά. Το ξεπεράσετε αυτό που συνέβη την Πανελλήνη ή ακόμα το σκέφτεστε, πώς χάθηκε? Όχι, όχι, το ξεπεράσαμε. Δυστυχώς ο αθλητισμός έχει και τα καλά του και τα κακά του. Αυτό ήταν ένα ατυχές αποτέλεσμα για μας και δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό, γιατί έχουμε ένα μεγάλο δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Mm-hmm. Κόντρα στο Φίλιππο, σε ποια κατάσταση σας βρίσκει αυτό το παιχνίδι? Σε μια καλή φόρμα, σε μια κατάσταση έτσι λίγο ανυπομονησία να δώσετε απαντήσεις για ό,τι έγινε με τον Πανελλήνιο? Πώς το περιμένετε το αυριανό μάτς? Σίγουρα το αυριανό μάτς το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε, όπως είπαμε, το παιχνίδι με τον Πανελλήνιο, και ακόμα καλύτερη ευκαιρία είναι ένα ακόμα πιο δυνατό παιχνίδι, όπως αυτό με τον Φίλιππο. Θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας, mm-hmm, και να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητές μας. Μέχρι στιγμής τι θα έλεγες ότι αποδείχθηκε για το πρωτάθλημα? Ότι οι ομάδες που περιμέναμε είναι τα φαβορί ή είναι ακόμα νωρίς για συμπεράσματα? Εντάξει, έχει πλαισιωθεί μια τριάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Δικαίας και ο Δούκας, που είναι τα φαβορί. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις ακόμα. Ελπίζουμε εμείς να μην είμαστε μέσα σε αυτές τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Για την ομάδα σου κάνετε έτσι, μάλλον η δική σου άποψη μέχρι στιγμής από όλα τα παιχνίδια, τα θετικά σημεία ή και οι τομείς όπου χρειάζεται βελτίωση? Σίγουρα τα θετικά σημεία είναι ότι είμαστε πολύ ενωμένοι, ότι προσπαθούμε ο ένας για τον άλλον. Χρειαζόμαστε ακόμα πάρα πολύ, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κυρίως. Mm-hmm. Πέρυσι με τον Φίλιππο εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει και σε παιχνίδια που είχαν και πολύ κόσμο. Το περιμένεις και αύριο το γήπεδο. Πώς περιμένεις το αυριανό παιχνίδι? Θέλουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας αύριο, να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να κερδίσουμε. Θέλουμε τον κόσμο σε κάθε παιχνίδι να είναι εκεί και να μας βοηθάει. Το περιμένω το παιχνίδι αύριο να είναι ντέρμπι, ναι, από την αρχή. Δεν θα κρυφθεί τίποτα στα πρώτα λεπτά. Παρόλα αυτά είμαστε πολύ ανυπόμονοι και θέλουμε να κερδίσουμε. Ο φετινός Φίλιππος είναι... εμφανίζεται μέχρι στιγμής λίγο πιο αδύναμος από ότι πέρυσι. Ναι, δεν είναι ο περσινός νταμπλούχος Φίλιππος, αλλά δεν πάβει αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλή ομάδα και ανταγωνιστική. Θα έλεγε, Σάκη, ότι έχετε εντός ομάδας αυτή την πολύ μεγάλη δίψα για φέτος, για απαντήσεις, για επιτυχίες, για νίκες, για τίτλους. Το νιώθεις έτσι κάθε μέρα ότι θέλετε να απαντήσετε πρώτα απ' όλα, όπως είπες, στον εαυτό σας? Ναι, είμαστε νέοι αθλητές κυρίως και θέλουμε όσο το δυνατόν το καλύτερο για μας. Αυτό είναι σίγουρα κάποιος τίτλος για να μας βοηθήσει και για να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα. Ναι, θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας για αυτά που γίνανε κυρίως πέρσι, αλλά και για τον κόσμο που είναι δίπλα και μας στηρίζει. Απάντηση έχει δοθεί στο αν η ομάδα τελικά αποδυναμώθηκε επειδή έφυγαν κάποια σημαντικά ονόματα ή αν είναι καλύτερη από πέρυσι, ή να περιμένουμε λίγο ακόμα? Θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Καλύτερη σαν ομάδα. Ναι, καλύτερη σαν ομάδα. Υπάρχει πιο πολύ βάθος στην ομάδα. Δεν στηρίζεται σε μία-δύο προσωπικότητες και για το πώς θα της πάει το παιχνίδι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε πιο καλοί από πέρσι. Μάλιστα, μάλιστα. Κατανοητό. Ωραία. Άντε, καλή επιτυχία και στον αυριανό αγώνα. Και σε σένα βέβαια πάνω απ' όλα υγεία, γιατί πέρυσι ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν μια χρονιά που μάλλον θες να ξεχάσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά με τον τραυματισμό. Αλλά είναι μες στον αθλητισμό αυτά, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Σε μια από τις πιο άσχημες εικόνες που έχουμε δει, αλλά ας το αφήσουμε πίσω. Ναι. Καλή επιτυχία με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε και σε αυτή τη live μετάδοση που θα γίνει αύριο. Γιατί το άθλημά μας πλέον δεν έχει την προβολή που θα θέλαμε. Και το αξίζει, και το αξίζει. Και το αξίζει. Να είστε καλά εκεί. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Μεσημέρι. Αυτά από τον Άκη τον Κυπρέο για τον νομίζουμε πιο σπουδαίο αγώνα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, ακόμα και αν έπαιζε το ποδόσφαιρο, πάλι αυτό ήταν το πιο μεγάλο μάτς που είναι μεταξύ ομάδων οι οποίες διεκδικούν τίτλο. Αν και μας είπε και ο Κυπρέος ότι φέτος πρωταγωνιστεί ο ΠΑΟΚ, ο Δικαίας και τα Ιέξινοι. Δείχνουν ότι είναι τα φαβορί. Και ο Φίλιππος, ο Διομήδης. Ναι, και ο Φίλιππος. Για να δούμε. Για να δούμε, θα είμαστε κοντά και σε αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να επιστρέψει στους τίτλους. Αύριο μια πολύ σημαντική... Έχει καλή αγωνιστική, Διομήδης Πανελλήνιος, Δούκας ΑΕΚ. Ναι. Έχει καλή αγωνιστική. Η οποία έχει σπάσει. Σάββατο τα περισσότερα παιχνίδια, ένα Τρίτη, ένα Τετάρτη. Τα Ξινοί που παίζουν. Δεν παίζουν. Ξινοί Δικαίας. Δεν μπορεί να δεν παίζουν. Παίζουν. Δεν παίζουν. Από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Καμιά Ευρώπη. Λόγο. Λοιπόν, με τα μηνύματα για το ποδόσφαιρο και ό,τι γράφετε για τα βίντεο, τις αναλύσεις που κάνουμε, κάποια άλλα σχόλια για διαιτησία, για άλλες ομάδες, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με τα είδη υγιεινής Ρεγκίνα, τα κορυφαία στο χώρο, τα βρίσκεται σε πλεγμένα καταστήματα. Με αναδομό, που σας βοηθά τώρα που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα να φτιάξετε το σπίτι σας, να το κάνετε πολύ όμορφο με τη φροντίδα της Αναδομό, είτε να το ανακοινήσετε όλο, είτε να ανακοινήσετε το μπάνιο, το παιδικό δωμάτιο, την κουζίνα, με προνομιακές τιμές και με προγράμματα χρηματοδότησης που θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες η Αναδομό, αν τηλεφωνήσετε στο 2311-241-508. Ο πειρατής είναι μαζί μας, Διογένους 17. Καθημερινές από τις 5 ξεκινάει και κλείνει όσο μας πάρει. Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι, 130 ετικέτες μπύρας, 11 κάνουλες, εκπληκτικά χάμπουκερ,
πολύ ωραία κουζίνα γενικότερα, πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Ο Μπειρατής είναι μαζί σας κάθε μέρα, δύο γένους 17, στην Τούμπα. Πώς αισθάνεσαι? Τι? Έτσι όπως τώρα το... Πολύ καθαρά, φίλε. Ναι, ποτέ δεν ένιωσες έτσι? Ποτέ δεν ένιωσα έτσι, πριν 5 χρόνια, όταν έφυγε ο Σάντος ξεκίνησε το πρόβλημα. Τι γυρνάς δηλαδή? Ούτε η γυναίκα να σε ρωτούσε. Σοβαρά μιλάς? Εννοείται. Ότι μετά τα όσα ακολούθησαν τους Σάντους, με τύφλωσαν. Πρόσεχε, γιατί και κάτι άλλο τυφλώνει. Τι? Αποκλείεται. Μετά θα πρέπει να ήμουνα με μπασκόνι από Τετάρτη Δημοτικού. Δεν μου λες το κάνεις και εσύ, συνδυάζεις όλα τα γεγονότα της ζωής σου με τον ΠΑΟΚ. Εννοείται, ρε. Δηλαδή, επί Αναστασιάδη την πρώτη φορά τελείωσα το σχολείο, ξέρω εγώ. Την πρώτη φορά βασικά τελείωσε το δημοτικό. Αυτό το επικαλείσαι ανάποδα, ρε. Σου λέει ο άλλος 97 και λες εσύ 98 ήτανε. Γιατί θυμάμαι που ο ΠΑΟΚ έπαιζε εκεί. Κατάλαβες. Είναι επιχείρημα για να αποδείξεις ότι θυμάσαι καλά την ημερομηνία. Εγώ όντως συνδυάζω τα πάντα με τον ΠΑΟΚ. Τα πάντα. Λες δηλαδή προγενεύεις. Δεν είχα σχέσεις. Μετά τη γενέβη άρχισα να. Δεν είχε σχέσεις. 16 χρονών, το 91. Το 91, ρε φίλε, ήμουν ο Ρόκο. Ναι. Το Σιφρέντι ήμουν. Λες δηλαδή για παράδειγμα. Ποιο πράγμα να πεις? Εσύ το πας με μέσα ενημέρωσης, δηλαδή παντρεύτηκες με τον Νίκο. Εσύ το πας. Τότε που κάτσε 1,5 λεπτό αυτός ο καλός άνθρωπος στο γάμο σου. Εσύ το πας. Ναι. Δηλαδή πριν το κύπελο του 2001. Εγώ κοίτα, χωρίζω σε αυτόν τον τελικό την οπαδική μου ιδιότητα δημοσιογραφική. Αχα. Δηλαδή είναι η τελευταία μου εκδρομή. Έχω κατέβει στη Σταυρούπολη, ναι. Αφού στο ίδιο μπούθι ήμασταν. Ναι, με τη Σταυρούπολη κατέβηκα. Τι έχει ακούσει ο Καζναφέρης εκείνο μάτς? Όπως μου έχει πει ένας φίλος αντικειμενικός, είναι η χειρότερη μετάδοση που έκανε στη ζωή μου. Στο Μετρόπολης τότε. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει ακούσει ο Καζναφέρης ακόμα και από μένα. Γιατί έχει κάνει όργια που έχουν ξεπεραστεί το σκορ. Όργια έχει κάνει. Και στον γκολ του Γουχού έχουμε ανέβει στον μπούθ κανονικά. Δεν έχει γίνει. Εγώ είμαι ακριβώς από κάτω σας εντωμεταξύ και βλέπω το μάτς στην κερκίδα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Κοίτα, εκεί αν στράβωνε το παιχνίδι, δεν φεύγαμε ούτε 6 μέρες μετά. Εντάξει. Καλά, εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Οριακά ήμασταν. Ναι. Τι ματσάρα. Ματσάρα. Τι ματσάρα και τι κερκιδάρα, ρε φίλε. Γιατί ήταν όλος ο κόσμος ενωμένος. Ενώ οι άλλοι ήταν μισή-μισή χωρισμένοι. Τους χωρίζανε τα επίσημα. Ναι. Είχαν μισούς από τη μία άκρη, μισούς από την άλλη. Και ήμασταν και δύο ώρες πριν μέσα στο γήπεδο, μπορεί και τρεις. Και τρομερή κερκίδα βγήκε. Ο άνθρωπος ακόμα και στο 4-1 του ΠΑΟΚ έδωσε ανάποδα το κόρνερ. Το κόρνερ που μείωσε ο Ολυμπιακός ήταν out εντελώς. Δεν μπορούσε να το δεχτεί ότι δεν είδε το offside. Όρια, όρια. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε με τα ποδοσφαιρικά και ό,τι άλλο υπάρχει σε πολύ λίγο στη δεύτερη ώρα. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο και σε όλα όσα γράφεται με μηνύματα για τα βίντεο, για τις αναλύσεις, για τους διαιτητές, για την ομάδα. Αυτά τα λίγα που είναι στην επικαιρότητα, γιατί δεν έχουμε ποδόσφαιρο, δεν έχουμε παιχνίδια. Άρα από εβδομάδα τα πιο πολλά. Από πού να ξεκινήσουμε, λοιπόν? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τσόρμπα είναι ακριβώς όπως τα λες, για τριτσόνι και κουκουλάκι. Okay, όπως τα λέω, φυσικά μπορεί να ξεφτυλιστώ, να μπουν αυτοί και να τα κάνουν κλουβάχατα. Φυσικά μπορεί να γίνει και αυτό. Απλώς μέχρι στιγμής στην καριέρα τους έχει συμβεί αυτό. Και η τελευταία εικόνα μέσα στο πολύ βρωμερό αυτό σύστημα είναι ότι βγήκαν καθαροί. Αυτό ισχύει. Είναι από τις επιλογές τις υποφερτές, ρε παιδί μου. Τις υποφερτές. Τι και όσα ρεγιδάρες μας. Τις δυσκολιών που υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγμή να βρεις και μια λύση. Ναι. Δεν ψάχναμε τον καλύτερο. Αλλιώς μετά το διαθέσιμο. Πας σε κάτι γκρούτσιδες, σε κάτι σομαρακάκιδες και έχεις αυτά που είχες. Θα κριθούν. Έχουν μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσουν ακόμα πιο πολύ το όνομά τους. Αυτοί. Γιατί επαναλαμβάνω ότι το καθάρισαν το όνομά τους βγαίνοντας από τους πίνακες. Λοιπόν, γράφει άλλος φίλος ο 342. Μέσα στη γενικότερη μιζέρια της πόλης, οι οπαδοί του Ηρακλή αφήνουν να εννοηθεί ότι πίσω από τον Παπαθανασάκη κρύβεται ο Σαβίδης με σκοπό την καταστροφή του Ηρακλή. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Εγώ, φίλο, ξέρω ότι πριν από ένα μήνα περίπου η Αυτόνομη είχε βγάλει ανακοίνωση που έγραφε ακριβώς αντίθετο. Ότι ο Παθανασάκης παραμένει για να ψηφίσει Ολυμπιακό και μετά να φύγει, αυτό δεν γράφανε? Νομίζω ναι, αν και δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Τώρα τι να γύρισε αυτό το. Το ξέρεις τι, ένας φίλος, αυτός ο φίλος μπορεί να άκουσε έναν οπαδό του Ηρακλή, ξέρω εγώ, και να σχημάτισε αυτή την άποψη για όλους. Δεν είναι. Τώρα για τους. Για τους δημοσιογράφους του Ηρακλή, νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση να φέρουν. Να εξηγήσουν πέρα, πράγματα. Για να εξηγήσουν πράγματα. Είναι και σε μια πίεση λίγο ακραία. Ναι, ναι. Και επαγγελματικά και οπαδικά. Μπορεί να αφήσουν και κανένα υπονοούμενο παραπάνω, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Ο 9-20, δες από πού παίρνει πάντα την μπάλα ο Κλάους και από πού ο Μπέρκ. Πού μαρκάρει ο Κλάους και πού οι άλλοι επιθετικοί των άλλων ομάδων. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Μπέρκ? Παραπάνω από τον Αθανασιάδη. Πώς? Δεν θυμάμαι. Το τι θα πέντε παιχνίδια. Όχι, ρε αγόρι, μάλλον θέλω να πω. Ωραία, ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δεν τραβάει, δεν υπάρχει και Μπέρκ. Μην δικαιολογείται τον Αθανασιάδη. Δεν το δικαιολογούμε. Δεν έχει καμία δικαιολογία. Εμένα με τρελαίνει αυτή η σύγκριση. Πάντα να ανεβάσουμε τον επιθετικό των άλλων και τον δικό μας να τον ξεφτυλίζουμε. Αυτό με τρελαίνει εμένα. Τους δύο είναι καλύτερος, τι να κάνουμε. Εντάξει, στις λεπτομέρειες. Καλά. Και παίρνει και παραπάνω λεφτά. Ναι. Ποιος έγραψε και τον πίσω Βαρκάπου να δεις. Στατιστικά, κάτσε να δούμε λίγο τους σκόρερ. Και στην ομάδα μας έχουμε πολλά μηνύματα. Να διαβάσουμε κανένα. Πάμε. Μισώ ένα ακόμα να μην το χάσω. Αυτοί που μιλάνε για το πώς έφτανε η μπάλα μπροστά από Λίνο Κεράτς, ας μας θυμίσουν και πώς έφτανε από τον Σνάουτσνερ. Ο ΠΑΟΚ έχει από δεξιά τον Μάτος. Πώς έκονευαν ο Μουσλίμωβιτς με Σνάουτσνερ? Ο Μουσλίμωβιτς. Ναι, όταν έπαιζε ο Σνάουτσνερ. Ο Μουσλίμωβιτς δεν ήταν ποτέ 7, μεγάλο σκόρερ. Δεν ήταν μεγάλο σκόρερ. Δεν έπαιζε ρόλο ο Σνάουτσνερ. Ήταν ο φόρ του ΠΑΟΚ όμως. Επίσης τα ποσοστά μας στο πρωτάθλημα, Δημήτρη, είναι της τάξης του 7%. Έχουμε περίπου 1 στις 16. Έχουμε χάσει από την αρχή της χρονιάς 60 απίστευτες ευκαιρίες. Είμαι εδώ. Έχεις άλλα? Πάμε στην ομάδα μας. Καλημέρα, πάω. Κλέσει, ακούω ιντερνετικά. Γιατί δεν κάνετε και ένα αφιέρωμα στα center for που είχαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια τα στοιχεία και τα στατιστικά τους, να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, λέει ο Γιώργος. Ο Τόνι λέει: ό,τι και να λες, Ρεάκι, αν δεν πάρεις εκεί τα δυο τα φιλαράκια σου, να πάτε να πάρετε ένα κουτί γλυκά, να πάτε εκεί προς Ρεόκαστρο μεριά, να ψάξετε τον καλύτερο Έλληνα επιθετικό, να του ζητήσετε ταπεινά συγγνώμη και να του πείτε για το θέμα που έχουμε εκεί στη δεξιά πλευρά. Θα τον πάτε εκεί στη Μεσίβρια, θα τον φορμάρετε, θα τον βάλετε βασικό και θα τελειώσει τη χρονιά με συν 10 γκολ. Εγώ πάντως ξέρω ότι ένας από εσάς συμφωνεί μαζί μου 100% και ας μην το λέει δημόσια. Δεν το. Για το Σαλμπιγκίδη λέει, έτσι. Άντε, ρε. Ναι. Μένει και άλλο στο Ρεόκαστρο. Πολλοί μένουν στο Ρεόκαστρο. Στο Παλαιόκαστρο νομίζω μένει ο Σαλμπιγκίδης. Τέλος πάντων. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει Παλαιόκαστρο. Έχεις πάει κατά εκεί. Πόσα χρόνια έχεις πάει? Ήταν το Ρεόκαστρο παλιά. Φοβερά. Έχω πάει σε βαφτίσια φίλου μας, όπου ήταν συνολικά στο προάβλιο. Εκεί στα μέσα χρόνια φυλακής. Μέσα στα δέντρα. 500 χρόνια φυλακής στο προάβλιο. Τραγουδίστρες όλων των ειδών, ελληνικά βέβαια. Εντάξει, και ο παπάς όταν έψελνε να τρέμει. Και ήταν φουσκωτός μέχρι και αυτός που πουλούσε τα μπαλόνια. Δηλαδή πίστευα ότι είχε ένα ούζι κάτω το μπουφάν. Λοιπόν, στο διαδίκτυο γίνεται χαμός με τις φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει σήμερα, οι οποίες είναι συλλεκτικές. Μέχρι και η στέλεχος άλλου ραδιοφώνου έχει κάνει σχόλια για τη φωτογραφία. Ο Πλιάκος, σίγουρα, είμαι σίγουρα. Ναι. Είναι αστείο, έστω εξοργιστικό, γράφει ο Παύλος, να ρίχνουμε τα βάρη στα χαφ και να μην υπάρχει η ίδια ή σκληρότερη κριτική στα φόρ και ειδικά στον Κλάους. Η μπάλα μια χαρά φτάνει στα φόρ. Φάσεις μια χαρά κάνουμε, τέτα τέτ και μέσα στην περιοχή μια χαρά έχουν βγει. Είναι αστεία αυτή η κουβέντα. Ναι, στη θέση 8 έχουμε θέμα. Ναι, ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί συνεχόμενα μάτς. Ναι, ο Κάμπος είναι μέτριος έως κακός σε μερικά μάτς. Αλλά όχι να μας βγάλετε τρελούς. Πείτε μου ένα πρωταθλητή που στα μάτς του πρωταθλήματος έχει το βασικό του φορ κάτω από 20 γκολ. Έναν. Ένα. Σχεδόν. Πρωταθλητή. Ναι, σχεδόν. Όλα τα βασικά φορ έχουν μεταξύ 20 έως 40 γκολ. Μόνο στο πρωτάθλημα. Με τον Μάτζουκ, ποιον έπαιζε? Με τον Μάτζουκ. Είχε 10. Και τον. Τον Μάτζουκ, ναι. Και τον Μωράτα, τι. Είχε 10. Ξέρω εγώ. Σου βρήκα ένα μπαμπαμ. 20-40, ρε φίλε, πολλά βάζεις. Ο Κλάους, τι αλήθεια γκολ έχει στο πρωτάθλημα? Εννοείται ότι χρειάζεται και χαφ δυνατά. Αλλά φτάνει η στοχοποίηση των χαφ. Και την ίδια ώρα, στα φορ, να μιλάτε κουβέντα. Αυτό είναι.
Φίλε, πραγματικά, ενώ έχεις πει τα ίδια που λέμε εμείς για τα χαφ. Άστο, άστο. Όχι, δεν τα αφήνω, ρε. Όχι. Πρέπει να είναι και πιτσιρικάς. Επειδή έχεις πει τα ίδια τις εμπάθειες. Πρέπει να είναι και πιτσιρικάς. Γι' αυτό σου το λέω. Άστο. Μπορεί να είναι και 97 γεννηθείς. Άστο. Καλημέρα. Εντάξει, ο Κλάος έχει θέμα, αλλά το θέμα έχει διωγγωθεί πολύ. Ο Μπίσεσβαρ που παίρνει τα ίδια χρήματα με τον Κλάους και δεν μπορεί ούτε να βγάλει 90 λεπτά, ούτε μπορεί να παίξει δύο παιχνίδια μαζί και στην ουσία δεν έχει προσφέρει τίποτα, τον χαρακτηρίζουν παικτάρα. Εγώ το κατηγορώ μου δεν είναι προς τους παίκτες. Είτε αυτός λέγεται Μπίσεσβαρ. Δεν φταίει ο Μπίσεσβαρ που δεν μπορεί να τρέξει. Φταίει αυτός που τον διάλεξε δεν να έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε καταλάβει, γιατί ενώ λέει ναι σε όλα αυτά. Ναι. Ναι, ο Τζάλμα έτσι. Ναι, ο Μπίσεσβαρ έτσι. Ναι, αυτό έτσι. Αλλά εσείς όμως γιατί τους στοχοποιείτε και δεν λέτε για τα χαφ, για τα φορ. Ναι, τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι. Βλέπουμε κάποιους μέσους όρους τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Και πέρσι δεν είχαμε δημιουργία από τον άξονα. Με τον Μπέλκα βέβαια να προσφέρει πολύ καλύτερα νούμερα από τους σημερινούς. Γιατί και αυτό λέει η ανάλυση που κάνουμε. Πέρσι ο Μπέλκας έχει 19 γκολ ασίστ στα 48 παιχνίδια. Ωραία. Ο εξαφανισμένος φέτος Πέλκας παρά την καλή προετοιμασία του. Και με γιούχα στο 50 επειδή έκανε ένα λάθος και φάγαμε φάση. Ωραία. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Το θέμα είναι ότι το κατηγορώ το δικό μου απευθύνεται στην ομάδα. Και στον άνθρωπο που ηγείται του αγωνιστικού τμήματος. Όπου δεν κατάφερε να βρει τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεκάθαρα φαινόντουσαν πέρσι. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Δεν μου φταίει ο Σάκοφ. Δεν μου φταίει ο. Μου κάνει μια χαρά, είναι βασικά, μου αρέσει κιόλας. Δεν μου φταίει ο Τσίμιλο που τον βαφτίζουν οχτάρι ενώ δεν είναι. Δεν μου φταίει ο Μπίσεσβαρ που δεν παίζει 90. Και δεν μου φταίει ο Κλάους που ενώ κάποτε έβαζε 23 γκολ τη σεζόν, τώρα έχει 3. Ωραία. Για χύψη λόγους. Και ο Περέιρα έχει χάσει ευκαιρίες. Γιατί η κουβέντα γίνεται για τον Κλάους, επειδή πήγε στο Σιανίδη. Για κλωτσιές. Να κρίνουμε αυτό. Να κρίνουμε αυτό. Ο Κλάους βέβαια. Ο Σιανίδης μπορεί να το αρέσει κιόλας. Να κρίνουμε αυτό βεβαίως. Να πάμε την κουβέντα εκεί. Ότι είναι ηλίθια συμπεριφορά του Κλάους. Και ότι είναι τραγικό αρχικός του ΠΑΟΚ να μην αντιλαμβάνεται από 8 χρονών στην ομάδα ότι μετά από ήττα δεν μπορείς να πηγαίνεις έστω στο σπίτι του Σιανίδη. Ή να μην προσπαθείς να μην βγει η φωτογραφία. Τρεις πρόεδροι του ΠΑΟΚ. Του... είχαν φίλο. Ωραία. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Δηλαδή, είπε ο Κλόπ, είδες τη δήλωση που ανέβασε το Κλόπ για το Ρούνι. Ότι τους ποδοσφαιριστές προσπαθεί να τους καταλάβει. Ότι ο ποδοσφαιριστής, ό,τι και να κάνει ο ποδοσφαιριστής που δεν είναι τέλειο, αποτελεί καταστροφή. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Ναι, ο Κλάους δεν λειτουργεί τέλεια. Δεν μιλάμε για τον αγωνιστικό χώρο τώρα, όπου αν τα βάλουμε κάτω κανείς δεν λειτουργεί τέλεια. Ωραία. Να πάμε για το άλλο κομμάτι που δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις μετά τον Πανιόνιο στο Σιανίδη. Αλλά εκεί ρε φίλε, πρέπει να έχεις και έναν οργανισμό να του πει: έλα εδώ βρε αγόρι μου, τι κάνεις, αφού δεν το έχει. Του το είπαν μου 12 φορές το έπανε. 120 το σου κάνει. 120... δεν μπορείς να τον αφήνεις τον Κλάους. Τι να τον αφήνεις. Δεν απαγορεύεται ρε αγόρι μου. Τι να μείνεις στην Αθήνα. Να πάρει άδεια. Έλα εδώ, δεν έχει η Αθήνα. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ. Ωραία. Και ειδικό εσωτερικό κανονισμό. Άμα είσαι εδώ έξω μετά τις 12, εντάξει. Πώς το λένε, 20 χιλιάρικα. Εσύ ειδικά γιατί έχεις τόσα δικαιώματα. Να κάνουμε αυτή την κουβέντα ή την ποδοσφαιρική κουβέντα. Πάλι άλλο θα του δίνεις. Τι είδε. Πας στον ΠΑΟΚ αντί να πας στον ίδιο. Που έχει κάνει το ίδιο πράγμα 15 φορές και δεν έχει μάθει. Μα αυτό λέω, ρε. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι, δεν το έχει. Είναι, σε αυτό το θέμα είναι ακατοίκητος. Πώς θα το πω αλλιώς. Μας έχει σπάσει τα νεύρα. Ποια ήταν η αντίδρασή του μόλις, την αντίδραση δικιά σου μόλις είδες τη φωτογραφία του Σιανίδη. Σήκωσε τα χέρια ψηλά. Τι να, εντάξει. Σηκώσαμε τα χέρια ψηλά όλοι. Κοίταξε και νιώθεις και εκτεθειμένος μερικές ναι, φορές. Ναι, αλλά εμένα με τρελαίνει. Εκτεθειμένος γιατί, μωρέ. Ναι, ρε, εσύ. Εγώ τον πλήρωσα το συμβόλαιο. Ωραία. Ρε φίλε, νιώθεις εκτεθειμένος γιατί τον υπερασπίζεσαι και σε εκθέτει. Αν δεν υπερασπίζομαι τους γηγενείς μου, ποιον να υπερασπίζομαι. Τα δικά μου παιδιά είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπερασπίζομαι κάποιον που πήγε και έκανε ένα μπάχαλο, ωραία, γιατί είναι παοξάκι και λες και έχουμε και μαύρα πρόβατα στην οικογένεια, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, παοξάκι, είναι βοήθατον. Εντάξει, την ίδια βλακία έχω στο μυαλό μου και για τον Κλάους, για τον Μπέλκα, για τον Κίτσιου,
Ωραία, για τον Κωνσταντινίδη, για τον, για τον Μαλεζά. Είναι παιδιά μας, τι να κάνουμε. Ωραία, έχεις και στην οικογένεια μαύρα πρόβατα. Όπως έχεις, ξέρω εγώ, κάποιον που παρεκτράπει και πας στον βοηθάς και του λες, αγόρι μου, σταμάτα. Ωραία, τι χρειάζεσαι, μην το ξανακάνεις, σε παρακαλώ. Παιδιά είναι, ρε φίλε. Όπως θα το κάνεις για έναν οπαδό, θα το κάνεις και για έναν ποδοσφαιριστή, θα το κάνεις και για έναν συνάδελφο που αξίζει τον κόπο. Ωραία, γιατί ξέρεις ότι είναι καλό παιδί, όχι για καρακυρίζει. Εντάξει, θα το κάνεις για όλους. Αλλά από εκεί και πέρα με αυτόν η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Βέβαια, υπάρχει και background πάντα. Γιατί το παραμύθι αυτό με τον Κλάους ξεκινάει από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι ξεκινάει. Αλλά ας τα πει ο ίδιος. Δεν κάτσω κάνω εγώ τώρα τον, αυτό που λέω τον Μπατζόγλου. Να του δίνω άλοθη. Ας για τα πει ο ίδιος. Σ' ακούσαμε προσεκτικά γιατί δεν διαφωνούμε. Λοιπόν, τώρα, μία συνέντευξη του Μαντούρο. Ένα ραντεβού για τον Κάτσε. 1,2 ζητήματα ποδοσφαιρικά θα τα δούμε μαζί με την Ελένη Μπούντου με το που επιστρέψουμε. Κάτι έχουμε ξεχάσει. Α, βεβαίως υπάρχει το μεγάλο θέμα που και χθες αποκαλύψαμε με τον Γκόμες στην ομάδα Βόλη, με πολλές προεκτάσεις. Θέμα και αγωνιστικό και ηθικό και θέμα νοοτροπίας του συλλόγου. Έχει πάρθει μια απόφαση, θα την αναφέρουμε, την επαναλάβουμε και ο καθένας βεβαίως τη σχολιάζει όπως θέλει, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα με τον ηγέτη της ομάδας Βόλη. Ο ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση και από εδώ και πέρα θα φανεί. Θα φανεί αν, και πώς θα του βγει. Πώς θα του βγει το συγκεκριμένο. Θα το επαναλάβουμε σε πολύ λίγο για όποιον δεν διάβασε χθες τι συνέβη. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με πω ρέμβη σήμερα. Ιδανική ευκαιρία. Έχει μπουζούκια, ρε φίλε, πώς να το κάνω. Στον μεγάλο χώρο, καθώς ανοίγει εκεί η ρέμβη τις Παρασκευές. Είναι ακριβά. Τι ακριβά, ρε φίλε. Τιμές κλαμπ, τιμές μαγαζιού έχει στα ποτά. Χρήστος Ανδριανός, Βασίλης Αραμπατζής και Βάγια Λάμπρου τραγουδάνε και σήμερα, όλες τις Παρασκευές στη ρέμβη. Για να κλείσετε τραπέζι, καλείτε 2-3-10-4-33-100 και όταν πηγαίνετε εκεί στο τέρμα της οδού Πλαστήρα, δεξιά έχει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ. Πολύ άνετα, παρκάρετε και πηγαίνετε στην ρέμβη. Και Γκολόσο, το στέκι του Πενιρλή. Ήδη έχει ανοίξει και το delivery. 23-19-11-110. Με κάθε μεγάλη πίτσα δώρο μια μεγάλη πέψη. Με κάθε παραγγελία 2 πενελή δώρο 1 ακόμα της αρεσκίας σας στα Γκολόσο. Έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα. Όλους παραδόξους για Παρασκευή χωρίς ποδόσφαιρο. Έχουμε πράγματα τελευταίο ημίωρο. Μείνετε σε λίγο, επιστρέφουμε. Να ζητήσουμε συγγνώμη για κάποιους θορύβους που ακούγονται στη διάρκεια της εκπομπής. Κάτι τέτοια είναι, ναι, όταν αλλάζει ο Σταύρος τα γυαλιά από μακριά, ναι, και βάζει τα άλλα σε κοντά. Είναι σήμερα λίγο δύσκολη ημέρα, έτσι, για κάποιους τέτοιους θορύβους, συγγνώμη ζητάμε, την κατανόησή σας. Σκεφτείτε τι έχουμε να κερδίσουμε από εδώ και πέρα, έτσι. Χάνουμε λίγο σε γέλιο, έτσι, οκ, okay, αλλά... Τι έγραψε ένας να δεις, μισό λεπτό, για να το προχωρήσουμε. Τόσο καιρό που ο Βλάχος τον διόρθωνε στα ονόματα, δηλαδή, δεν το κατάλαβαν ότι δεν βλέπει. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Δεν πρέπει να πας στη Λάρισα με το Βλάχο μαζί για να έχεις και μια οικειότητα. Στη Λάρισα το Magic Greenboard θα γίνει. Τώρα θα γίνει. Είναι σαν να... Δεν το αλλάζει νόμο. Τι λες. Πώς θα γίνει τώρα, αφού τα άλλα έχουν οριστεί ώρες, ημερομηνίες, αυτά έχουν κλειστεί εισιτήρια, ίσως ξενοδοχεία, πώς θα... Τι γίνεται. Πάμε, ναι, πάμε, το Γκόμες τα αφήνουμε λίγο για μετά. Πάμε στην Ελένη Τιμπούντου, 2-3 θέματα έτσι γύρω την ποδοσφαιρική ομάδα. Και εδώ και στο εξωτερικό που έχουν προκύψει. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχουμε έτσι διάφορα θέματα από το εξωτερικό, αφού αγωνιστική δραστηριότητα δεν έχουμε στην Ελλάδα. Η Φιωρεντίνα πού παίζει? Παίζει με έμπολη, αν δεν κάνω λάθος. Εντός. Το θέμα είναι αν παίζει εντός ή εκτός. Ναι, έχει αξία και το ότι παίζει μετά τον ΠΑΟΚ με την Ίντερ. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλό, ας πούμε. Η οποία Ίντερ έχει και αυτή ένα δικό της ντέρμπι με τη Μίλαν, έτσι. Τώρα ναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Σέριε Α. Φιωρεντίνα. Εδώ παίζει τώρα με την έμπολη εκτός.
υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και μετά έχει Ίντερ Φιωρεντίνα. Εκεί είναι το καλό ότι μπορεί κάποιος να ξεκουράσει. Υπήρχε ένα δημοσίευμα των Ιταλών πριν από μερικές μέρες που έλεγε ότι ο Νοέμβριος, δηλαδή δεν είναι μόνο ο Νοέμβριος στον ΠΑΟΚ, ένας μήνας που έχουν παντού, κρίση και στην Ιταλία και στη Φιωρεντίνα ένας μήνας δύσκολος, ο οποίος έλεγαν οι Ιταλοί ότι θα κρίνει κατά πολύ το μέλλον του Σόουζα στον πάγκο της ομάδας. Δεν ξέρω αν ήταν υπερβολικό, αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό της κατάστασης και της πίεσης που επικρατεί και στον σύλλογο της Ιταλίας το μήνα Νοέμβριο. Παίρνει σχή στη Φιωρεντίνα. Πάει, χάνει η Κάραμπαχ στην Τσεχία. Πάει 7-5. Ναι. Και μετά κερδίζεις την Λίμπερετς. Το ιδανικό είναι να κάνεις διπλό εσύ και να χάσει. Καλά, ναι. Κερδίζεις τη Λίμπερετς και η πολύ τίμια Φιωρεντίνα πάει και κερδίζεις το Αζερμπαϊτζάν. Και περνάς εσύ. Ναι. Καλά, χαιρετίζουμε. Πολύ ωραία. Πάμε, Ελένη, σε κάτι πιο. Να μείνουμε λίγο πραγματοποιήσιμο. Να μείνουμε λίγο στη Φιωρεντίνα, μιας και το αναφέρατε, ότι ο Νίκολα Κάλινιτς ήταν το τελευταίο όνομα προσθέθηκε στο ιατρικό δελτίο, όχι ότι είχαν πολλά προβλήματα τραυματισμών. Μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης χθες της ομάδας. Σε συνεννόηση με το ιατρικό team θα δουν αν θα πάρει μερικά λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι με την έμπολη το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να προφυλαχθεί την Πέμπτη. Βρίσκονται στις συζητήσεις γιατί είναι στο στάδιο που σιγά σιγά προσπαθεί να επανέλθει στις προπονήσεις. Ναι. Ο Μαντούρο τι είπε, και είναι πρώτο θέμα σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Είπε πολλά και διάφορα. Δεν μπορώ να πω ότι προκάλεσαν ιδιαίτερη έκπληξη. Μίλησε για τον Ολυμπιακό, μίλησε για την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε μεγάλη ιστοσελίδα, έτσι, στο goal.com. Στην Ολλανδική έκδοση της γνωστής αυτής, πολύ γνωστής ιστοσελίδας, ότι γνώριζε πολλά πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο πριν πάω στην Ελλάδα, ωστόσο απέκτησε μια βαθύτερη γνώση της κατάστασης, ζώντας στην Ελλάδα και αγωνιζόμενος στον ΠΑΟΚ, γιατί όπως σημείωσε αυτό που δεν μου είπαν, είναι πως ο πρωταθλητής Ελλάδος, ο Ολυμπιακός δηλαδή, αποφασίζεται εκ των προτέρων. Τα τελευταία 19 χρόνια ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα 17 φορές. Σαφώς πρόκειται για έναν πολύ ισχυρό σύλλογο, αλλά υπάρχουν εναντίον του πολλά στοιχεία, αλλά στην Ελλάδα δεν συμβαίνει το παραμικρό, δεν κουνιέται φύλο, υπάρχουν αλλοπρόσαλες αποφάσεις, αδέξιοι τερματοφύλακες, goal offside, μίλησε για ομάδες... Αδέξιοι τερματοφύλακες είναι αγωνιστικό υπονοούμενο, δηλαδή ότι και οι τερματοφύλακες αντιπάλων δηλαδή δεν έχουν καλή απόδοση στον Ολυμπιακό. Ναι, γιατί για τον Ολυμπιακό και όλες ανέφερε ότι υπάρχουν και ομάδες δορυφόροι στην μεγάλη κατηγορία που ίσως του κάνουν το έργο του πιο εύκολο. Ναι, είπε όμως και ότι για τον ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό. Παιχνίδι, ναι, για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, ναι. Το μάτς με την Βέρεια φάνηκε στον Χέντβικες Μαντούρο ότι ήταν πιο εύκολο. Το 4-1 θα λέει, μάλλον. Για το ΠΑΟΚ Βέρεια 4-1 θα λέει μάλλον ο Μαντούρο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κανένα εκεί που πάω και κάνει καμιά 3.000 τελικές προσπάθειες. Όχι, να το πούμε και αυτό, να μην το είπε και αυτό μεταξύ άλλων. Είναι μέσα σε αυτά τα οποία δήλωσε, βεβαίως και θα το πούμε. Αλλά δεν ξέρω εσείς τι θυμάστε από τον Μαντούρο. Πάντως ο ίδιος, αν τα γνώριζε αυτά από πριν και πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα έπαιρνε την απόφαση να μετακομίσει στη χώρα μας. Και με τα λεφτά που πήρε, Ελένη, θα μετακόμιζε και μπορεί... Και στον Άρη. Στον πλανήτη, όχι στον... Και σίγουρα οι Έλληνες αξίζουν ένα πιο δίκαιο πρωτάθλημα. Κοίταξε, το καλό είναι, αν θέλεις, μένει κάτι από όλη αυτή την ιστορία και από αυτές τις δηλώσεις, ότι υπάρχει μια δυσφήμιση, όχι διαφήμιση, της κατάστασης που επικρατεί εδώ πέρα. Ναι. Ναι. Τώρα, στο θέμα του Κάτσε, που είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, προσπαθούν να βρουν λύση, κυρίως πιέζει η πλευρά του ποδοσφαιριστή, γιατί όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες και έχουμε σημειώσει στο καταγράψει στο ΠΑΟΚ 24, δεν προπονείται καν αυτή την περίοδο, ελάχιστες προπονήσεις με την δεύτερη ομάδα, σε γήπεδα με πλαστικό χορτάρι που του δημιουργούν διάφορα προβλήματα τραυματισμού. Ξέρει και γνωρίζει και ο ίδιος ότι έχει μείνει πίσω σε θέμα φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης, οπότε θεωρεί ότι είναι προτιμότερο να επιστρέψει, αν είναι δυνατόν, ακόμη και νωρίτερα στην Ελλάδα, προκειμένου να είτε να ενσωματωθεί για αρχή στον ΠΑΟΚ και να κάνει προπονήσεις με την ομάδα του Δικεφάλου, είτε με κάποιον προσωπικό γυμναστή. Οπότε όλες αυτές οι μέρες είναι ένας χρόνος που χάνεται για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιέζει τον ατζέντη του και γι' αυτόν τον λόγο ο Νίκος Καγιούλης βρέθηκε και σήμερα το πρωί στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καγιούλης που στο Ηρακλής ΠΑΟΚ τσίριζε έξω από τα ποδητήρια για τη σφαγή του Ηρακλή. Και καλά.
Στη συνέντευξη. Αυτός κάνει δουλειά με τον Πάουκ ακόμα, μιλάει με τον Πάουκ. Για τον συγκεκριμένο παίχτη, ποιος θα μιλήσει, αυτός είναι ο μάνατζερ. Στη συνέντευξη πάντως Σταύρο που είχε δώσει, επειδή είχε τύχει να τον ακούσω, είχε πει ότι είναι δύο διαφορετικές δραστηριότητες για μένα και το κομμάτι. Καλά, το ξέρουμε, αλλά τον αλλαϊκίζει και να προκαλεί στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Τώρα θα μπορούσε εκεί πέρα να γίνει δοντέο. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και επειδή τον κράζουν στον Ηρακλή να το παίζει βασιλικότερος του βασιλέως. Έχεις δει κανένα παράγοντα του ΠΑΟΚ να ορίεται και να κάνει πουθενά έξω από τα αποδυτήρια, ενώ είναι κόσμος συγκεντρωμένος? Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Τι? Άνθρωπος που. Καινοτομία. Διοικεί, ας πούμε, μια ομάδα να είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστή. Δηλαδή που είναι... παίζουν σε άλλες. Έχεις δικαίωμα να εκφράσεις ενστάσεις σου, αυταπιστεύω σου και ό,τι θέλεις. Έχεις δικαίωμα να το νομίζω κάνεις. Το κάνει. Νομίζω ο Μπεκάλι το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Όχι, αδερφός του. Αυτό που ξέρω εγώ είναι, αυτό που είδαν τα μάτια μου, ότι αυτό ήταν ασέβεια απέναντι στον ΠΑΟΚ που έκανε. Μίλα όμορφα, πες τις ενστάσεις σου, πες ότι θεωρούμε ότι αδικηθήκαμε, όμορφα και ωραία, και όχι να φωνάζεις και να κάνεις, γιατί κάνεις και δουλειά. Γιατί ναι, κατόπιν έρχεται η μέρα, καλή ώρα σήμερα το πρωί που θα πας στα γραφεία, προκειμένου να διευθετήσεις ζητήματα, να βγάλεις μια συνεννόηση, να ζητήσεις μια εξυπηρέτηση προφανώς. Οπότε πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη προϊστορία. Ναι, γιατί αν γυρίσει ΠΑΟΚ και του πει να πούμε αδερφέ, φέρε άλλον, δεν θα έχει άδικο. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια για να επιστρέψει νωρίτερα και από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει από τον Ιανουάριο, αν ο Βλάντα Νίβιτς σε συνεννόηση με τον Λούμπος Μίχελ ανάψουν το πράσινο φως, θα επανέλθει στην ομάδα του Δικεφάλου για το δεύτερο μισό της σεζόν. Αλλιώς θα ακολουθήσει και πάλι το δρόμο του δανεισμού σε άλλη ομάδα μέχρι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Καλά. Και πάμε και σε ένα άλλο ξένο δημοσίευμα για FIFA, UEFA, Ολυμπιακό, με αφορμή βεβαίως την τοποθέτηση του κυρίου Γιαννίκου σε πόστο της UEFA. Παραιτήθηκε πριν από μερικές ημέρες και η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Ολυμπιακό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί δεξί χέρι του Βαγγέλη Μαρινάκη τοποθετείται σε μια κέρια θέση της Ομοσπονδίας και αυτή την σχέση, αυτή την τοποθέτηση αν θέλετε, προσπαθούν να καταλάβουν και οι ξένοι. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έχει τόσες κατηγορίες εις βάρος του, το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε, σε ένα τέτοιο κρίσιμο σημείο, μπορεί να τοποθετεί ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι ο διορισμός του Γιαννίκου. Γι' αυτό κιόλας σημειώνουν ότι... εμφανίστηκε το φάντασμα. Ότι τοποθέτηση... Φέρε το πάω ξάκι. Ναι, Ελένη. Ναι. Λοιπόν, ότι η θέση του Γιαννίκου στον Ολυμπιακό σημαίνει αυτομάτως ότι έχει γνώση όλων όσων συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί ο ίδιος να μην έχει κάποια κατηγορία εις βάρος του, ωστόσο κατηγορείται ο πρώην εργοδότης του. Όπως σημειώνουν, η τοποθέτησή του αυτή βρωμάει. Θεωρείται ότι βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό υπό τον πλήρη έλεγχο του Μαρινάκη η ΕΠΟ, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπάρχουν δικά του άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του, σε θέσεις κλειδιά στην UEFA. Μάλιστα, υπάρχουν και σκιές για τον πρόεδρο της FIFA, κύριο Ινφαντίνο, ο οποίος μετέτρεψε μια ελληνική τραγωδία σε παγκόσμια τραγωδία. Είναι εντυπωσιακό το πώς την τελευταία εβδομάδα αντέδρασαν έτσι αρκετά ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ξέρουν από πού τους έρχεται και ψάχνουν. Και φυσικά υπάρχει καταγραφή της πραγματικότητας, της ελληνικής πραγματικότητας, γιατί αναφέρουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας από τους 28 κατηγορούμενους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί ο ίδιος να αρνείται τα πάντα, αλλά κατηγορείται για εκβιασμό, για δωροδοκία, για απάτη, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε κανείς, είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί κανένας να ξεπεράσει έτσι εύκολα. Γι' αυτό ψάχνουν εκτενώς το θέμα και τις σχέσεις του Θεοδωρίδη, αλλά και τις σχέσεις του Γιαννίκου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Πειραιά και με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ένας φίλος για τα προηγούμενα που λέγαμε για την Ευρώπη και τις βαθμολογίες γράφει ότι αν δεν κερδίσουμε στην Ιταλία θα υπάρχει βολική ισοπαλία στο Κάραμπαχ Φιωρεντίνα, το οποίο θα είναι και αδιάφορο για την Φιωρεντίνα. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει στην Ιταλία, βάζει και τη Φιωρεντίνα στο κόλπο. Θα πάει εντελώς ενδιαφερόμενη η Φιωρεντίνα και στο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή, μια νίκη στην Ιταλία την Πέμπτη θα έχει διπλή αξία. Αν και ότι ο ΠΑΟΚ πλησιάζει και ότι η Φιωρεντίνα δεν πάει αδιάφορη. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και τη Φιωρεντίνα και την Σλάβεν Λίμπερετς και η Φιωρεντίνα χάσει και στο Κάραμπακ, μένει έξω η Φιωρεντίνα.
Κάτσε μισό. Περνάει η Κάραμπα και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει τρόπος ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και τα δύο μάτς και να μείνει έξω? Υπάρχει. Υπάρχει. Αν κερδίσει η Κάραμπα και, και τα δύο μάτς. Όχι, αν κερδίσει το ένα μάτς και δεν κερδίσει τη Φιωρεντίνα. Όχι, ρε. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και τα δύο παιχνίδια, πάει στους 10 βαθμούς. Ναι. Υπάρχει τρόπος να τον ξεπεράσουν και η Φιωρεντίνα. Και οι δύο. Όχι, ισοβαθμοί με τη Φιωρεντίνα και περνάει είναι από πάνω τους λόγω αγώνων. Γιατί ισοβαθμοί? 10 είναι η Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα θα χάσει από τον ΠΑΟΚ και θα χάσει και από την Κάραμπα. Γιατί να χάσει από την Κάραμπα? Γιατί άμα δεν χάσει, δεν χάσει. Η Κάραμπα κερδίζει στην Τσεχία. Πάει στους 10. Ναι. Και μετά είναι 10, 10, 7. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ τη Λίμπερετς, πάει 10. Και φέρουν και οι άλλοι ισοπαλία, 11-11 και μείνει ο ΠΑΟΚ, ναι, με 10. Ναι. Αν κερδίσει το Λίμπερετς, πάλι βολεύει η ισοπαλία. Ας ξεφτυλιστούν, ρε φίλε. Έστω κάνει να φύγει με ψηλά το κεφάλι, μπορείς. Ναι. Πάρε δύο νίκες. Πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις δύο νίκες. Εντάξει. Η Λίμπερετς πόσο έχει? Θα έχουμε να ξεφωνήσουμε τη Φιωρεντίνα. Η Λίμπερετς πόσο έχει? Έναν. Έναν. Δεν προλαβαίνει τίποτα. Δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει, γιατί μέχρι 7 φτάνει. Μέχρι 7 φτάνει. Ναι. Με τριπλή ισοβαθμία μπορεί 10. Να πάει τριπλή ισοβαθμία με 7, δεν μπορεί να πάει. Με την Κάραμπα και τον ΠΑΟΚ. Μπορεί. Όχι, μπορεί να πάει. Μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πάει. Πολύ κουραστικό. Πιο κουραστικό από το καινούργιο μου γυαλί είναι αυτό που συζητάς. Η Κάραμπα χάνει. Εντάξει. Και από τη Λίμπερετς, χάνει και από τον, ΠΑΟΚ. Όχι, η Κάραμπα χάνει από τη Λίμπερετς, χάνει και από τη Φιωρεντίνα. Η Λίμπερετς κερδίζει την Κάραμπα, κερδίζει και τον ΠΑΟΚ, πάει 7. Και ο ΠΑΟΚ κερδίζει, ο ΠΑΟΚ κερδίζει μόνο τη Φιωρεντίνα και μένουν στους 7. Και μένουν στους 7. Παίζει τριπλή ισοβαθμία. Ναι. Μια και είπε ο Σταύρος κάτι το οποίο δεν θέλαμε να θίξουμε εμείς για τα γυαλιά του. Είναι θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα με μια έτσι, διακριτικότητα. Μην αφήσετε το Σταύρο με γυαλιά να πλησιάσει κανένα παιδάκι. Θα πιστέψει ότι πραγματικά υπάρχει μπαμπούλας. Και πάμε στον Γκόμες. Και στο μεγάλο θέμα του βόλεϊ. Η ομάδα βόλεϊ παίζει την Κυριακή στην Πολωνία. Εντάξει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προφανώς δεν έχει πολλές πιθανότητες να κάνει κάτι καλό με την Σκρά. Πάμε στο θέμα του Γκόμες, για το οποίο υπάρχει εξέλιξη. Σας δώσαμε χθες το βράδυ. Ουσιαστικά το κίνησε το όλο θέμα ο ίδιος ο αθλητής, ο οποίος κατάλαβε ότι είναι σύνθετη κατάσταση και συναντήθηκε, ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣ, τον κύριο Κατσαρή. Τι θα κάνετε, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, να το κλείσουμε, να υπάρχει μια οριστική απόφαση. Μετά από πάρα πολλές σκέψεις στον ΠΑΟΚ, συμφώνησαν όλοι, γιατί βεβαίως και ο προπονητής πρέπει να ρωτηθεί, ότι θα περιμένουν μέχρι τέλη Δεκεμβρίου τον Γκόμες. Ο ίδιος ο αθλητής είπε ότι εκεί τελειώνει η θεραπεία του στον ώμο, και θα κάνει την προσπάθεια, θα ρισκάρει και θα μπει να παίξει τέλη Δεκεμβρίου. Αν τα καταφέρει, καλώς, δικαιώνονται όλοι. Αν δεν τα καταφέρει και υπάρχει κάποια υποτροπή εκεί μέσα στον Ιανουάριο, ο ΠΑΟΚ έχει περιθώριο μέχρι τέλη Ιανουαρίου να πάρει παίχτη. Εκεί τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, τέλη Ιανουαρίου. Αυτή είναι η απόφαση. Ο ΠΑΟΚ στηρίζει τον Γκόμες. Αυτός είναι ο ηγέτης του, έχει υπογράψει μαζί του για 2 χρόνια. Έχουν τσεκάρει στον ΠΑΟΚ ότι αν κάνει την επέμβαση, αν χρειάζεται να κάνει την επέμβαση, είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει μια χαρά και την μπορεί να παίξει και του χρόνου. Έχουν κάνει την επέμβαση και άλλοι αθλητές αυτοί στον ώμο και είναι τσεκαρισμένο ότι αν τελικά χρειάζεται να κάνει και την επέμβαση τέλη Δεκεμβρίου, okay, θα τον περιμένουν για του χρόνου. Τότε θα πάρουν άλλο παίχτη για τη φετινή σεζόν. Πάντως, μέχρι να δοκιμάσει και να επιστρέψει ο Γκόμες, δεν θα γίνει κάποια κίνηση. Θα συνεχίσει έτσι η ομάδα, σε λίγο θα μπει και ο Ντάντε, και δεν ανησυχεί γι' αυτό ούτε ο Καλμαζίδης, που βεβαίως έχει ένα λόγο σε κάθε τέτοια απόφαση. Στηρίζει τον Γκόμες ο ΠΑΟΚ, τον περιμένει, τέλη Δεκεμβρίου θα μπει, με την ομάδα θα δοκιμάσει και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Τώρα βέβαια, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, ο ΠΑΟΚ ειδικά στην Ελλάδα, θα πρέπει να βγάζει λαγούς από το καπέλο. Δεν ξέρω τώρα, το επίπεδο των άλλων ομάδων
Έχει ντέρμπι. Παίζει με τους... Εντάξει. Την παλεύεις. Παναθηναϊκό, Ηρακλή. Βελτιώνεις πολύ την υποδοχή σου δηλαδή. Και πας σε ένα πολύ πιο τακτικό παιχνίδι. Δηλαδή, απλά δεν θα έχεις το... Θα πρέπει να παίζεις τους εύκολους πόντους. Για το block out, θα πρέπει να παίζεις έξυπνα, τέλος πάντων ο πασαδόρος σου να είναι ένα επίπεδο πάνω. Δηλαδή πρέπει να καλύψεις τις αδυναμίες δουλεύοντας πολύ καλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μια ομάδα μπορεί να είναι συγκεντρωμένη στο απόλυτο σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει. Επεισόδια 17 Νοέμβρη στα Εξάρχεια. Τι λες, δε φίλε. Και στη Θεσσαλονίκη λέει, παίζει και ένα βίντεο, το βάλαμε στο News Fish, αλλά εμένα χθες, ρε φίλε, φίλε, μα εγώ ήμουνα στο κέντρο, ρε παιδιά, δεν έγινε απολύτως τίποτα, δηλαδή εννοώ ότι ήταν πολύ ήσυχη η 17. Μα Τζούφιες Μολότοφ πετούσες, είναι και κρίση. Κάποτε το γέμιζε στο μπουκάλι την άμψη, το γέμιζες στα τρία λιγότερο. Τέταρτα, ρε φίλε, λίγο το στουπί ήταν καλό. Έβαζες λίγο πάλμολιβ μέσα για να κολλάει, γινόταν ωραίο πράγμα. Τώρα, ρε φίλε, κρίση, βάζουν το 1/3. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Φίλος γράφει: δίκιο έχει ο Κάτσε, αλλά εκεί δεν μπορεί να πληρώσει έναν γυμναστή να του κάνει πρόγραμμα φυσικής κατάστασης μέχρι να δοθεί λύση. Αναφέρει για τον Κάτσε. Και φτάνουμε προς το φινάλε. Αργότερα μέσα στη μέρα θα αναφερθούμε βεβαίως με λεπτομέρειες μέσα και από το ΠΑΟΚ 24 που αγωνίζεται ακριβώς ο ΠΑΟΚ στα τμήματά του. Το μπάσκετ παίζει αύριο στις 5 με τα Τρίκαλα, χωρίς το Μπέινερς. Και η στολή, η εμφάνιση του Βόλεϊ έχει το 4-10-99 πίσω, ναι, βέβαια, και με χρυσά. Βέβαια. Ωραία, πολύ ωραία φανέλα. Και με το... Βεβαίως. Την ελληνική σημαία. Έτσι. Ωραία. Θυμίζουμε, για άλλη μια φορά, αύριο στις 6 το απόγευμα, μέσα από το ΠΑΟΚ 24, η μετάδοση του αγώνα handball ΠΑΟΚ Φίλιππος Βέρειας. Το πιο μεγάλο παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να το δείτε μέσα από το ΠΑΟΚ 24, όσοι βέβαια δεν πάτε στο γήπεδο, γιατί νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο στη Μίκρα για αυτό τον αγώνα. Μπασκετάκι αύριο, μετάδοση Νίκος Μοσχοβίτης, κανονικά. Θα έχουμε Τρίκαλα ζωντανή σύνδεση να διευρύνει το σερί το ο ΠΑΟΚ. Έχει καλή παράδοση με τα Τρίκαλα. Εκεί θα είμαστε, λέει ο Νίκος. Ναι, το συζητούσαμε χθες. Ναι, γενικά ο Νίκος Μοσχοβίτης, όποτε βγαίνει εκτός της Θεσσαλονίκης, έχει πολύ καλή παράδοση. Είχε αναστήσει όλα στα... όλα τα χωριά. Θα πάει. Βεβαίως. Ναι, ρε. Όλα τα δημοτικά γυμναστήρια. Έλα λίγο, Νίκο. Έλα, Νίκο. Μην τρέπεσαι. Κάνεις και εσύ εκπομπή σε αυτό το ραδιόφωνο. Έλα εδώ. Γιατί πέτα να λάσπει. Πέρσι κερδίσαμε στα Τρίκαλα. Πώς κερδίσαμε, θυμάσαι. Εύκολα. Τι εύκολα. Με τον Κάρτερ να παίζει το πορτοφόλι του αλλού. Ήταν πρόπερση. Απρόπερση πέρσι, πώς κερδίσαμε. Να σου πω, ο γιος του Μπάρλου δεν είναι καλύτερος από αυτούς που έχουμε. Τον έχεις δει σε παιχνίδι ολόκληρο. Εγώ έχω δει λίγο με τον Άρη. Πολύ λίγο. Παίξαμε καλά τα Τρίκαλα. Τι κάνανε. Χάσανε, αλλά δύσκολα. Τρίκαλα, Άρης ή Άρης Τρίκαλα. Άρης Τρίκαλα. Άρης Τρίκαλα. Τους έχουμε στα Τρίκαλα, δηλαδή. Ναι, ναι. Δεύτερο γύρο. Είναι πολύ καλός παίχτης, φίλε. Έχει να δώσει. Αθλητικός είναι, γρήγορος είναι. Ωραία. Το έχει το σουτάκι του. Όχι, δεν είναι κανένας δολοφόνος. Ωραία. Όπως αρκετοί Αμερικανοί σε τέτοιες ομάδες, άμα είναι σε μέρα, θα το βάλει. Ναι. Πολύ σφιχτό. Δηλαδή, αντί να πάρουμε τον Γκένεθ ένα τηλέφωνο να του πούμε, αδερφέ. Θα πρέπει το άμυνα παίζει, δεν το παρατήσει. Θα πρέπει αυτό το παιχνίδι αύριο να είναι 55-55 στο τέλος για να κερδίσουμε. Να το πάρει πάω. Να μας δώσουν 10 πόντους αβάντζο για να μην έχουμε ένα κενό διάστημα. Ο Τσόχλας τι έχει συγκινηθεί από την πολλή συμμετοχή και έχει φρακάρει τελευταία. Τι γίνεται. Εντάξει, φίλε. Έπαιζε πάνω από τις δυνάμεις του στα πρώτα παιχνίδια. Εννοείται, γι' αυτό λέω. Μήπως αυτό. Εντάξει. Τι έχει γίνει. Και τα ταξίδια. Και η κούραση. Και η ηλικία 34 για όλο πλέον. 34, φίλε. Ο Τζαμπάρη έπαιζε μέχρι τα 42 και ήταν και 2 και. Τον τιμάμαι και μόνο για την εμφάνισή του μέσα στο Αλεξάνδριο τον στηρίζουμε. Ναι, πρέπει να είναι ο μοναδικός που καταλάβαινε τι γινόταν. Μόνο για εκείνο το τρίποντο προς το τέλος τον στηρίζουμε. Όσο χρειαστεί, φίλε, θα περιμένουμε από όλο να. Δεν είναι αυτό. Είναι σαν να έχει φρακάρει λίγο. Σαν να είναι. Εντάξει. Ξεκίνησε πολύ καλά. Ξεμπούκωσε εκεί.
και στην πορεία έχει ένα deformat, να το πούμε έτσι. Τι έκανε. Respect. Έτσι πάει. Respect στο Harden των Ελλήνων. Στον αλλά... Απόλλωνα. Ναι, το θέμα μας... Τώρα με τον Taylor τι γίνεται. Πολύ βελτιωμένος. Πουλα τρελά. Θα βγάλει καπνούς από τα αυτιά. Στην άμυνα, εγώ δεν έχω παράπονα από τον Taylor. Πολύ βελτιωμένο. Στην άμυνα. Απλά γίνεται να το κάνουμε όπως στο βόλεϊ. Δηλαδή... Να κλείνει η αλλαγή. ε? Πολύ βελτιωμένο. Αμυντικά είναι πολύ καλό. Αν όταν σουτάρει τρίποντα, βγάζει το ψηλό έξω. Τον ένα ψηλό τον τραβάει έξω όταν σουτάρει τρίποντα. Ναι, πες αυτές τις παπαδιές που σου να ζήτησαν για αυτά. Ναι, είναι ναι, μια χαρά. Του τέλει είναι αυτά. Του τέλει είναι αυτά. Είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με τον Αύγουστο. Και εσύ πείτε δεν είναι. Μήνα-μήνα το πάμε. Σε σχέση με τον Αύγουστο είναι πολύ βελτιωμένο. Ο Τέιλορ. Ναι. Κουνάει το κεφάλι του και κάνει ρεύμα. Παιδιά τον Αύγουστο. Στα φιλικά, του με την εικόνα που έδειξαν όλοι και η ομάδα άμυνα. Συνολικά στα φιλικά, όλα είναι βελτιωμένα. Ναι, είναι αλήθεια. Η ομάδα, αν βρει τα σουτ στην επίθεση, δεν είναι κακή. Ναι, αλλά να τα βρει, θα πρέπει να τα βάλει κιόλας. Δηλαδή... Ναι, αυτά που έκανε τώρα στην τέτοια, στην Ντομζάλε που παίζανε, πώς λέγονται αυτοί. Στην Νεπτούνας. Στην Νεπτούνας, ναι, αυτή εδώ. Το φάντασμα. Ωραία. Αυτό που έκανε, τα σουτ που πήραν όλα, ναι. Ήταν μαρκαρισμένα ναι, και στο ναι, πουθενά. Όλα, και... όλα ναι. Τα κακές επιλογές ήταν. Ναι. Όλα τα κακές επιλογές. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι στο σύγχρονο μπάσκετ να μην μπορείς να βρεις ένα ελεύθερο σουτ σε 5,5 λεπτά. Αν δεν έχεις καθαρό μυαλό και σωστές επιλογές να καταλάβεις τι σου δίνει άμυνα για να βρεις ένα ελεύθερο σουτ. Ένα, δεν λέμε να στάρεις 5 στο τελευταίο πεντάλεπτο. Αυτό σου λέω, ένα. Ελεύθερα. Τι έκανε. Δηλαδή, ο Σάιμπερ, γιατί μαρκάρει πάντα μετά από. Γιατί σουτάρει μετά από τρίπλα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι να τον βγάλει, να σουτάρει, να κάνει κάτι, ένα συστηματάκι, κάτι, ρε φίλε. Πήγε κανένα δύο φορές, αλλά τα χάσε. Πού ρε? Προχθές. Από μαρκάρισμα με τρίπλα σούταρε. Το προχθές το ερώτημα για τη Λιθουανία ήταν ότι έπαιξε 2,5 λεπτά στο ξεκίνημα και βγήκε ξαναμπήκε 3 λεπτά. Εντάξει, ρε φίλε, πολλοί κόσμοι. Δεν έχει βάθο, μπα ξεχάσει και κανέναν. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Σωστά. Συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε. Κλείνουμε. Ωραία, θα Νίκο, καλό ταξίδι. Ταξίδι. Καλό ταξιδάκι. Από τα Τρίκαλα κατευθείαν πετάς μετά για Γερμανία. Από το αεροδρόμιο των Τρικάλων. Πολιτισμικό σοκ από τα Τρίκαλα στη Γερμανία. Σε ποια πόλη. Πολύ ωραία πόλη. Τα Τρίκαλα, εκπληκτική και φιλόξενη. Έχουν λεωφορεία χωρίς οδηγούς. Το γουχού να μου φιλήσει. Μόνο τους πάνε. Και πλησιάζει το παιχνίδι αν θα γίνει ποτέ πρωτάθλημα. Το κρίσιμο, πες του. Αν ο Γελιάς δεν σκοτώσει κανέναν εκεί, κανένα παίκτη, κανένα. Κλείνουμε. Πότε παίζουν όλα. Αυτή την μπάλα, ρε, έχει β' εθνική. Θα παίξουν. Όχι, όχι. Είμαστε ναι, τέλη Νοεμβρίου και έχουν παίξει δύο αγωνιστικές. Πρέπει να ανησυχούμε, δηλαδή. Καημένο το χαμπουγκέρα εκεί πέρα γιατί λέει δεν χάνει κιλά. Πώς θα χάσει, ρε φίλε, τι θα κάνει. Αφού δεν έχει μάτς. Δεν έχει μάτς. Με γκολόσο. Κλείνουμε και σήμερα την εκπομπή. Το στέκι του Πενελή και σπιτικά Πενελή, τα παραδοσιακά και με σουβλάκι, με κοτόπουλο, με παστούρμα, με λουκάνικο Φραγκφούρτη. Φοβερά πράγματα. Πίνασες, ε. Όλα αυτά ψήνονται εκείνη την ώρα με αγνά υλικά. Τηλέφωνο για παραγγελία 2310-911-110. Και κλείνουμε με τη Ρέμβη που σήμερα Παρασκευή έχει μπουζούκια στον μεγάλο το χώρο της. Τραγουδούν ο Χρήστος Ανδριανός, ο Βασίλης Ραμπατζής, η Βάγια Λάμπρου. Εξαιρετική ορχήστρα που παίζει όλο το βράδυ. Εσάν θέλετε μπορείτε να κάνετε να πιείτε το ποτό σας. Παραδίπλα είναι το λαϊβάκι. 2-3-10-4-33-100 καλείτε και μπορείτε να πάτε και μεσημέρι και για καφέ και για φαγητό, για ό,τι θέλετε στη Ρέμβη. Και μην ξεχνάμε πάντα την προσπάθεια εδώ του Λίμπερο με όλους εσάς και μαζί με την Θερμοσέρβις. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στη Θερμοσέρβις, μια εταιρεία της Καΐσης Oil Group, στο 2310-685-216, για κάθε 200 λίτρα που βάζετε δίνουμε ένα λίτρο στην δεξαμενή. Γεμίζουμε δεξαμενές διαφόρων ιδρυμάτων. Τώρα είναι η μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα. Μια κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβις, εταιρεία της Καΐσης Oil Group. Αυτά από εμάς. Συνέχεια σε λίγο μέχρι σαν το Τσαλτίδι. Μέχρι και τις 3. Καλό μεσημέρι.